Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ο Δημήτρης Καζάκης. Ακούτε το νέο σήμα της εκπομπής. Λοιπόν, γράψτε μας σχόλια και όλα αυτά και εντυπώσεις από το νέο σήμα, έτσι, πρωτότυπου χαρακτήρα. Ναι, δεν θα μας το κόβει το YouTube τώρα, θα μπορούμε να το έχουμε. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, Lost in Space, κάτι τέτοιο, ας πούμε, μου θυμίζει. Λοιπόν, ξεκινήσουμε αμέσως με μία είδηση που μας, μάλλον το μας πληροφορεί ο φίλος μας ο Γαβριήλ. Λέει στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ ότι ο Ανταρσία κάνει αντιφασιστική πορεία. Μήπως είναι καλό να βρεθεί το ΕΠΑΜ κοντά τους για να υπάρχει από τα κάτω κοινή δράση και να καταλάβουν ότι έχουμε κοινό στόχο και να ξεφύγουμε λίγο από τη ζήτηση περί αποτελέσματος των εκλογών. Ή αν θέλετε να κρίνετε να γίνει κάτι ξεχωριστό, όπως νομίζετε καλύτερα σε χρόνο που το ΕΠΑΜ θα επιλέξει. Δεν μένω κοντά σε πυρήνα και γι' αυτό δεν είμαι γραμμένος σαν μέλος του ΕΠΑΜ. Ενώ το γεγονός έχει προγραμματιστεί για αύριο, οπότε θεώρησε καλό να απευθύνω μέσω email. Λοιπόν, όχι, δεν θεωρούμε ότι, θεωρούμε ότι μπορούμε να κατέβουμε σε μια τέτοια εκδήλωση. Δεν συμμεριζόμαστε τη λογική του αντιφασισμού της Ανταρσίας. Για μας δεν μπορεί να είσαι αντιφασίστας και ενάντια στη δημοκρατία. Δεν μπορεί να θεωρείς ότι ο λαός είσαι εσύ, άρα να κάνεις αντιφασιστική πορεία με τους ίδιους όρους που κάποιοι άλλοι κάνουν φασιστική πορεία. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι υπόθεση μιας ομάδας η οποία αυτοχρίζεται ως αντιφασίστας και στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να τώρα καθορίζεται στις ίδιες απόψεις που έχουν οι φασίστας. Δηλαδή, το να το πούμε έτσι, είναι ο Ιαννός με διπλή όψη. Δεύτερο, ποιο είναι ακριβώς το αίτημα? Μπορεί να μου πει κανείς. Τι είναι ακριβώς, να τους φάξουμε, να τους σκοτώσουμε, να τους κρεμάσουμε όλους μαζί? Τι ακριβώς, ποιο είναι το αίτημα ακριβώς της λεγόμενης αντιφασιστικής πορείας που πάει για εκτόνωση ο Ανταρσία? Γιατί αυτό θέλει να κάνει, να μαζέψει τους πιτσιρίκουλες και να παίξουν πεντόβολα. Πέστε μου εσείς για ποιο λόγο να κατέβει το ΕΠΑΜ. Για ποιο λόγο? Τι σοή αντιφασιστική πορεία είναι αυτή? Εγώ ξέρω ότι ο λαός συγκροτεί αντιφασιστικά μέτωπα ή δράσεις. Ενάντια σε ποιον? Ποιος ακριβώς είναι ο φασισμός σήμερα? Από ποιον ασκείται? Η Ανταρσία φοράει τα αντιφασιστικά της λοφία μόνο όταν έχουν να κάνουν με τη Χρυσή Αυγή. Όταν όμως έχουν να κάνουν με το επίσημο καθεστώς, εκεί μιλάει με αντικαπιταλιστικούς όρους. Συγγνώμη, αλλά αυτός δεν είναι αντιφασισμός. Είναι σικέ αντιφασισμός ή μάλλον με τους ίδιους όρους που είναι κάποιοι άλλοι φασίστες. Όπως είναι αντικαπιταλιστές οι Ανταρσίοι, έτσι και οι άλλοι εθνικιστές. Και έτσι συγκρούονται δύο ιδεολογίες που έχουν κοινές κοσμοθεωρητικές βάσεις. Τι σημασία έχει το ότι έχει ο ένας είναι μαύρα και ο άλλος έχει κοκκινό-μαύρα? Εγώ ξέρω ότι το φασισμό τον νίκησε η ενωμένη δράση των λαών, συγκροτημένη πίσω από το σύμβολό τους. Γιατί ο φασισμός δεν προέρχεται από τον εθνικισμό, προέρχεται από την κοσμοπολίτικη ιδεολογία του κεφαλαίου, με τον τρόπο που διαμορφώνει και αναμορφώνει παγκόσμια την Ιφίλιο. Αυτό ήταν μια επιχείρηση του φασισμού. Όταν βρωμίζεις ή ξεφτίζεις το εθνικό σύμβολο, το οποίο ενώνει ή μπορεί να ενώσει έστω ιονεί τις μεγάλες μάζες, τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τι σου αντιφασίστας είσαι? Ναι, και δεν καταλαβαίνω το νόημα, γιατί αυτό, μάλλον καταλαβαίνω, προσπαθούν να επανασυσπυρώσουν το πολιτικό τους, ας πούμε, κοπάδι μετά από την εξέλιξη αυτή που υπήρχε. Αλλά δεν είναι τρόπος αυτός και δεν είναι λογική. Όχι, έτσι ξέρουν, καταλαβαίνουν και μάλιστα εκτραχυλίζονται. Γιατί οδηγούν σε μονοπάτια τα οποία βολεύουν μυστικές υπηρεσίες, βαθύ κράτος και διάφορες συμμορήτικες δράσεις, οτιδήποτε αυτό. Δυστυχώς η Ανταρσία επέλεξε Λαγκαρντέλ το όνομα. Λοιπόν, κατέληξε να είναι υπουργός του Βυσί, του καθεστώς Βυσί, ο Ernst Hervé. Ένας μεγάλος άπατρης αντικαπιταλιστής, μόνιμος εχθρός της πολιτικής δράσης της Σοσιαλδημοκρατίας στο όνομα του οπορτουνισμού που διέκρινε την ηγεσία της Σοσιαλδημοκρατίας, κατέληξε να είναι εθνικοσοσιαλιστής και να ιδρύει κόμμα εθνικοσοσιαλιστών στη Γαλλία. Μην τρελαινόμαστε, παιδιά.
Εντάξει, ο αντικαπιταλισμός είναι λογικό να γεννάει το φασισμό, γιατί ο αντικαπιταλιστής είναι αυτός που μισεί την κοινωνική πρόοδο. Ή όπως το λέγε πολύ χαριτωμένα ο Καρλ Μάρξ, δεν είναι παρά το, το πρόσχημα για το κνούτο του αριστοκράτη ή για το σκοταδισμό του μεσαίωνα. Μόνο αυτοί μπορεί να είναι αντικαπιταλιστές. Λοιπόν, στο έδαφος του καπιταλισμού, γιατί αυτό, γιατί ο καπιταλισμός δεν γεννά μόνο την καταπίεση, την εκμετάλλευση, την κυριαρχία των αδίσταχνων και των πιο αδίσταχνων δυνάμεων, ταυτόχρονα οφείλει να γεννάει και τον εγκροθάτη του. Και ναι, μένει σε πρωτογενές, σε πρωτογεννάει, αλλά αυτή η γέννηση δεν είναι μια ευθύγραμμη κατάσταση, όπου από μόνος του καπιταλισμός γεννά την εργατική τάξη και το μόνο που έχουμε εμείς να καταδείξουμε τα βάσα της εργατικής τάξης και να την καλέσουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες προυτονικής φύσεως που υποτίθεται ότι αναμετρήθηκαν με τους όρους κοινωνικών αγώνων και ταξικής πάλης ήδη από το 19ο αιώνα. Τώρα να αναμοχλεύουμε τέτοιους σκοταδισμούς, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε, δεν μας αφορούν όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να ενώσουμε ή να αναδείξουμε τα δημοκρατικά καθήκοντα του λαού μπροστά του. Και μάλιστα σωστότερα προσπαθούμε να μετατρέψουμε την εθελόδουλη μάζα και η έννοια εθελοδουλία για τους αμόρφωτους αριστεράς θεωρούν ότι είναι ιδεολογία. Ενώ στην πραγματικότητα η εθελοδουλία είναι καθεστώς κοινωνίας. Ένα κοινωνικό καθεστώς το οποίο προσδιορίζει τις ταξικές σχέσεις μέσα σε αυτή την κοινωνία. Πότε είχαμε εθελόδουλες κοινωνίες? Όταν είχαμε φεουδαρχία, όπου εκεί από τη μια η έννοια της τοπικής αυτάρκειας, η δυνατότητα του να μην γεννιούνται μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις του χωρικού ή του δουλοπάρικου με τον αφέντη, να μην μπορούν να γεννηθούν πανεθνικά κινήματα και αιτήματα, δεν μπορούσε να υπάρχει ένα βασικό στοιχείο συνένωση, η εθελοδουλία. Το ότι αναγεννείται σήμερα στην κοινωνία μας έχει να κάνει με το γεγονός ότι συνετρίβησαν οι βασικοί κοινωνικοί, αν θέλετε, χώροι συνάντησης μεγάλων μαζών εργαζομένων. Μπορεί ο καθένας να εικάζει ή να φτιάχνει εργατικές τάξεις στο μυαλό του, αλλά η εργατική τάξη στην Ελλάδα συνετρίβει όχι μόνο σε πολιτικό, ούτε καν σε ιδεολογικό, πρώτα και κύρια σε κοινωνικό. Δείξτε μου έναν με τους μεγάλους χώρους εργασιακής συγκέντρωσης εργατικής τάξης. Γιατί χωρίς τέτοιους χώρους εργασιακής συγκέντρωσης εργατικής τάξης, πώς μπορεί να υπάρξει τάξη? Το μόνος χώρος που υπάρχει είναι ο δημόσιος τομέας. Και ο δημόσιος τομέας έχει δημιουργηθεί με τέτοιους όρους και αναπαράγεται με τέτοιους όρους, ώστε να είναι απόλυτα ξεκομμένος από τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι τυχαίο αυτό? Όχι. Γι' αυτό μιλάμε για την κοινωνία της εθελοδουλείας. Αλλά μιλάμε τώρα βεβαίως σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν και όχι στους αριστερούς, οι οποίοι είναι και αγράμματοι και αμόρφωτοι και έχουν μείνει σε επίπεδο εγχειριδίου τρίτης διαλογής. Και το μόνο που ξέρουν να δικαιολογούν τη δική τους ανικανότητα μέσα από τέτοιες δράσεις. Με συγχωρείτε, δεν μας χωρίζει χάος. Χάος. Δεν πρόκειται εμείς να κάνουμε τον φασίστα αντιφασίστα. Όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την ίδια ώρα να περιγελούμε και να υπονομεύουμε οποιοδήποτε δημοκρατικό αίτημα μπορεί να αθρώνει ο ελληνικός λαός. Ή έστω να πάει να διατυπώσει ο ελληνικός λαός στο όνομα του αντικαπιταλισμού και του ταξικού προσήμου που μόνο το κεφάλαιο προσδίδει στα ζητήματα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με τέτοιες ιστορίες. Ένα άλλο ακόμη. Δεν ξέρω αν είδατε την κυβέρνηση Τσίπρα. Προσωπικά δεν την είδα. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν. Δεν έχω δει κανένα να συζητάει στον δρόμο δηλαδή και στον κόσμο το περί κυβερνήσεως της Τσίπρα, διότι ξέρει πολύ καλά ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση, εκτελεστικό όργανο, το οποίο ασύρωτο σίγουρο. Το μόνο που είδα και με εντυπωσιάστηκα είναι το πόσο καλά υποδέχτηκε τις αποφάσεις της Τετάρτης ο κ. Τσίπρας περί του μεταναστευτικού. Κοιτάξτε έναν αριστερό αντιρατσιστή, ο οποίος αποδέχεται εξουσίες να καθορίζουν και να περιορίζουν, λες και είναι πρόβατα στο μαντρί, και να καθορίζουν αυτές το πόσοι θα μείνουν, ποιοι θα μετακινηθούν,
πού θα εγκλωβιστούν και σε ποια, στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτός είναι ο μεγάλος αντιρατσιστής. Έτσι, ο οποίος το μόνο βέβαια που τον ενδιέφερε είναι να τα οικονομήσει η παρέα του και το κύκλωμα των ΜΚΟ που τον εκφράζει. Πόσα λεφτά θα πάρουμε. Και εμείς μην ανησυχείτε, θα γίνουμε δεσμοφύλακες των εκατοντάδων χιλιάδων που επιμεριζόμαστε για να εγκλωβίσουμε σε αυτή τη χώρα μόνο και μόνο για να κάνουν οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι Ναζί τη δουλειά τους. Να χαρώ εγώ τον προοδευτισμό αυτής της Ευρώπης, η οποία βεβαίως δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα στα θύματά της, γιατί δικά της θύματα είναι αυτά από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, από την Αφρική. Θυμηθείτε ποιοι βιοβάρδισαν, ποιοι διέλυσαν αυτές τις χώρες. Στα θύματά της δεν αποδέχεται καν το δικαίωμα να έχουν την επιλογή το πού θα πάνε. Και πού θα πάνε με βάση τα νόμιμα έγγραφα και τα προβλεπόμενα του διεθνούς δικαίου. Όχι. Θα πρέπει οι χώρες της Ευρωζώνης, και κυρίως Ευρωζώνης, να μετατραπούν σε χώρους συγκέντρωσης και εγκλωβισμού. Έτσι είναι. Το θέμα είναι πόσα θα πάρεις εσύ, πώς θα πάρω εγώ. Ποιος θα πάρει τα λεφτά, πού θα τα κανανέμουν τα λεφτά. Μιλάμε για την πρώτη φορά που εγώ θυμάμαι που επιβεβαιώνεται το καθεστώς, που μάλλον επιβάλλεται καθεστώς, πώς να το πούμε, επίσημης δουλείας κατά παράβαση όλων των διακηρύξεων διεθνώς και τα λοιπά περί μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος. Τίποτα. Εγώ θυμάμαι ότι όταν έπεσε το Βιετνάμ, και τουλάχιστον έτσι έχω διαβάσει, αλλά ήμουν και μικρός και θυμάμαι και πάρα πολλά της εποχής εκείνης επίκαιρα, ιδιαίτερα αμερικάνικα, όταν έπεσε το Βιετνάμ, το νότιο Βιετνάμ που το είχαν κάνει προτεκτοράτο τους οι Αμερικανοί σε ένα άθλιο καθεστώς δικτατορίας το οποίο ήταν πραγματικά ματαβαμένο, γεννήθηκε ένα περίφημο, ένα μεγάλο κύμα προσφύγων που ονομάστηκαν εκείνη την εποχή boat people, δηλαδή οι άνθρωποι πάνω στις βάρκες, δηλαδή ήταν μαούνες κυριολεκτικά, οι οποίοι ανοιγόντουσαν με δεκάδες ή και εκατοντάδες ανθρώπους να κρέβονται στα σταφύλια, ανοιγόντουσαν στην Κινέζικη θάλασσα και βεβαίως τους μάζευαν τα μεγάλα ποτοπόρα πλοία της γραμμής. Το ενδιαφέρον σε αυτή στην υπόθεση είναι ότι η διεθνής κοινότητα επέβαλε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για πολιτικούς λόγους βεβαίως το αποδέχτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να περιθάλψουν τα θύματα αυτής της κατάστασης. Και μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο τότε, από όσο τουλάχιστον έχω διαβάσει, που έκαναν έξοδο από το Βιετνάμ. Επειδή τον κύριο Βάρος και το βασικό Βάργος τότε δεν υπήρχε κάλυψη, όπως τον πόλεμο της Κορέας του ΟΗΕ το είχε αναλάβει μονομερός το Βάρος οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι λοιπόν προς τα τέλη, στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν κατέρευσε το Βιετνάμ, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεώθηκε να περιθάλψει τα θύματα της. Και γι' αυτό άλλωστε στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα υπάρχει μια πολύ ισχυρή και αναπτυσσόμενη βιετναμέζικη παροικία. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η χώρα μου πρέπει να μετατραπεί σε στρατόπεδο συγκέντρωση και εχμαλώτων για να κάνει δουλειά η κυρία Μέρκελ. Και μάλιστα επάνω σε αυτά, σε αυτούς τα στρατόπεδα εχμαλώτων και εγκλωβισμού, η κυρία Μέρκελ θέλει να αναπτύξει και διεθνή ρόλο, λέει, ως μεσολαβητής για τη συζήτηση ειρήνευσης στην Συρία. Βεβαίως, να τους πάρει τους Σύριους όλους, να τους περιθάλψει, να τους δώσει και να τους δώσει τα δικαιώματα που προβλέπονται την διεθνή συμβάση για τους πρόσφυγες και μετά ας παίξει το ρόλο. Δεν καταλαβαίνω το νόημα το ότι εγώ γίνομαι στρατοπεδάρχης, η κυβέρνηση γίνεται στρατοπεδάρχης με επιδότηση μαζί με τη βιτρίνα του σύγχρονου δουλεμπορίου που λέγεται ΜΚΟ και δίκτυα μεταναστών και ιστορίες, που είναι η βιτρίνα των δουλεμπόρων, των σύγχρονων δουλεμπόρων, σε μια χώρα όπου το να σε πιάσουν σαν δουλέμπορο είναι πτέσμα, πλημέλημα, αστιότητες. Καταδικάζονται, εξαγοράζουν τις ποινές και φεύγουν. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να είμαστε σαν στρατόπεδο συγκέντρωσης, γιατί πρέπει η Μέρκελ να παίξει το διεθνή της ρόλο. Και αυτό βεβαίως το χειροκρότησε ο κύριος Τσίπρας, γιατί πολύ απλά η πρόκληση αυτής της καταστροφής που έχει έρθει, αλλά και το μεγάλο κύμα το μεταναστευτικό που ύπατη αρμοστία ανεβάζει σε πάνω από 2 εκατομμύρια
οι οποίοι θα μετακινηθούν έως το τέλος του 2015 από τις χώρες της Ανατολής, χώρια το τι γίνεται από την Αφρική, συνδέεται με την αλλαγή του εργασιακού χάρτη και δημογραφικού χάρτη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο δημογραφικός, δημογραφικά η Ευρώπη, κυρίως οι μεγάλες χώρες, αλλά και η λιγότερο, μαζί και η Ελλάδα είναι πρώτη σε αυτό το πράγμα, καταραίει, και οπότε οι άρχουσες τάξεις οργανώνουν μια μεγάλη μεταφορά δούλων προκειμένου να πάρουν τη θέση των γενιών που δεν γεννιούνται σε αυτές τις χώρες. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε γιατί έχουν όλα τα κοινωνικά κινήματα καταπέσει σε όλες τις χώρες, δεν έχουν δυνατότητα αντίδρασης σε αυτά που γίνονται. Και έχω την εντύπωση, Δημήτρη, ότι όλο αυτό το σχέδιο που γίνεται, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά σχεδίου, εξελίσσεται στη λογική και της αντιπαράθεσης που υπάρχει με Κίνα και Ρωσία, και προετοιμάζονται να φτιάξουν κινέζικες ζώνες εντός εισαγωγικών, δηλαδή ειδικές οικονομικές ζώνες με φτηνό εργατικό δυναμικό, για να ανταγωνιστούν προϊόντα που ενδεχομένως σε κάποια μελλοντική στιγμή μπορεί να μποϊκοτάρουν απέναντι στην Κίνα, στην προσπάθεια να πνίξουν την ανάπτυξή της που ήδη πλήττεται. Για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πνιγμένα στα χρέη. Όταν μιλάμε για πνιγμένα στα χρέη, ας δούμε ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι χαρακτηριστικά, έτσι. Λοιπόν, τι σημαίνει πνιγμένο στα χρέη? Συνολικά η κυβέρνηση των ΗΠΑ οφείλει σήμερα 46 τρισεκατομμύρια δολάρια. 46 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ένα ΑΕΠ το οποίο δεν υπερβαίνει τα 16 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 3,5 φορές. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις χρωστάνε 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τα άτομα, το ιδιωτικό χρέος ατόμων, φυσικών προσώπων δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι άλλα 13 τρισεκατομμύρια δολάρια, συν 315 τρισεκατομμύρια σε ονομαστική αξία παραγόγων που διατηρεί, που κατέχει και διαχειρίζεται η Wall Street. Αυτό συνολικά μπορεί να καταλάβει τι φούσκα είναι. Αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να μπορέσουν να κρατηθούν, θα πρέπει πάση θυσία να διατηρήσουν αυτό τον φοβερό πλούτο που διαθέτουν. Την ίδια ώρα όμως οι μεγάλοι επενδυτές, κυρίως οι μεγάλες πολυεθνικές, και όχι μόνο, έτσι, οι μεγάλες υπερεθνικές εταιρείες κρατάνε στα ταμεία τους περίπου 15 τρισεκατομμύρια δολάρια σαν κεφάλαια που λιμνάζουν. Δεν τα διαθέτουν, είναι κεφάλαια ασφαλείας όπως λέγονται, τα αποσύρουν από τις αγορές και τα αποθησαυρίζουν. Είναι ταμιακά διαθέσιμα τα οποία δεν πειράζονται. 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εάν σκεφτούμε ότι, αν πάρουμε υπόψη ότι αυτά τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια τοποθετούνταν στην παγκόσμια οικονομία, τότε θα είχαμε μια άνοδο της τάξης του 7% περίπου στην παγκόσμια οικονομία και ταυτόχρονα μια μείωση περίπου προς το μισό στην εξαθλίωση και την ενεργία παγκόσμια στον πλανήτη. Όμως αποδισαυρίζεται. Και στη θέση του αποδισαυρισμού γεννιούνται τεράστιες διωγγώσεις κεφαλαίου χρέους, όπως είδαμε προηγουμένως. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία σήμερα. Να πούμε το εξής. Σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν για τον παγκόσμιο πλούτο, ο παγκόσμιος πλούτος τώρα έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.
Πέρυσι το 2014 αυξήθηκε 12%. Το παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε 2,1%. Το παγκόσμιο ΑΕΠ κάτω από 3%. Όμως ο παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός, ο ιδιωτικός χρηματοπιστωτικός πλούτος παγκόσμια αυξήθηκε 12% το 2014 για να φτάσει τα 164 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ενδιαφέρον είναι όμως από πού προήλθε αυτός ο πλούτος. Έτσι δεν είναι, γιατί έχει μεγάλη σημασία από πού προήλθε. Καταρχάς, πού επικεντρώθηκε, πού ήταν δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι του. Το μεγαλύτερο κομμάτι του είναι στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, όπου, όπου είναι τα 10,7 τρισεκατομμύρια το 14. Όμως ας δούμε πόσο από αυτό προήλθε από καινούριο πλούτο που δημιουργήθηκε είτε από την άνοδο του ΑΕΠ είτε από την άνοδο των αποταμιεύσεων, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, συνολικά στο παγκόσμιο πλούτο μόλις το 27% προήλθε από νέο πλούτο, δηλαδή από την άνοδο της οικονομίας, το 27%, ενώ το υπόλοιπο 73% προήλθε από τις υπεραποδόσεις των χρηματοπιστωτικών τίτλων που ήδη είναι διαθέσιμοι. Δηλαδή, η άνοδος του παγκόσμιου ΑΕΠ συνέβαλε στην αύξηση του παγκόσμιου του ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού πλούτου κατά 5% το 2014, οι αποταμιεύσεις κατά 6%. Ωστόσο, οι αποδόσεις των μετοχών συνέβαλαν στην άνοδο του παγκόσμιου ιδιωτικού πλούτου κατά 11%, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων, δηλαδή ομολόγων χρέους, κατά 6%. Συνολικά, οι αποδόσεις καταθέσεων κατά 3%. Λοιπόν, από αυτό τι βγάζουμε, τι συμπέρασμα βγάζουμε, ότι κάποιος που διαθέτει κεφάλαια, τον ενδιαφέρει περισσότερο να πάει να τοποθετήσει τα κεφάλαιά του πού, σε μετοχές, σε ομόλογα και να τζιράρει στη χρηματαγορά, παρά να δημιουργήσει μεγαλύτερες αποταμιεύσεις ή να αυξήσει συνολικά την οικονομία. Δεν εξαρτάται από την άνοδο της οικονομίας οι μεγάλες αποδόσεις του ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού πλούτου, αλλά από τις αποδόσεις αυτών καθ' αυτών των χρηματαγορών, που είναι κάτι ανεξάρτητο από την πορεία της οικονομίας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα της οικονομίας. Και αυτό ακριβώς αποτελεί το μεγάλο θέμα στην παγκόσμια οικονομία. Δεν μπορεί να πάει να τραβήξει μπροστά αυτή η ιστορία, όπως τουλάχιστον όπως πάμε τώρα, έτσι. Και πώς αλλιώς μπορεί να πάμε. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Να το πούμε, πώς είναι μοιρασμένοι, πώς είναι μοιρασμένος αυτός ο πλούτος. Αυτός ο πλούτος είναι μοιρασμένος ως εξής. Εκτιμάται ότι, μάλλον να το πούμε σωστότερα, ότι εκτιμάται ότι το πολύ υψηλό κομμάτι, το μερικών χιλιάδων, να το πούμε έτσι, στο πληθυσμό, του παγκόσμιου πληθυσμού, κατέχει πάνω από το 18% της παγκόσμιας αξίας. Είναι μερικές χιλιάδες, 18% με 20 είναι περίπου στα 6 με 7 τρισεκατομμύρια δολάρια, όσο περίπου το εισόδημα των 5, όχι των 3 δισεκατομμυρίων του πλανήτη. 1160, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, τα οποία είναι πολλώσεις οι οποίες έχουν ξεφύγει πλέον από κάθε έννοια.
Μια φίλη μας ρωτάει, το τελευταίο έχει δημιουργηθεί σάλος από τη δημοσίευση κάποιων άθωτων μνημονίου που αφορά την παιδεία και περιέχει φοβερές και τρομακτικές υποχρεώσεις. Επειδή δεν ξέρω αν μπορώ να εμπιστευτώ αυτές τις δημοσίευσεις, σας ζητώ να ψάξετε κι εσείς και να μας ενημερώσετε. Σας στέλνω το σύνδεσμο από όπου τα βρήκα. Προσπαθώ να δω το. Ναι, είναι κάποια στοιχεία τα οποία τα είδα και εγώ αυτές τα σημεία. Δεν διαπιστώνω, ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί κάτι τέτοιο, δεν έχει δηλαδή βγει κάτι τέτοιο και είναι πολύ, τα βρίσκω πολύ υπερβολικά για τα θέματα της θρησκείας που μιλάει και κάτι άλλο, ας πούμε. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα θα το ψάξουμε. Θα το ψάξουμε, γιατί έχει δημοσιευθεί το μνημόνιο. Yeah. Το μνημόνιο, έτσι. Αλλά εντάξει, το κοιτάω κιόλας και δεν μου θυμίζει κάτι από αυτό το, από ό,τι έχω διαβάσει. Θα το κοιτάξουμε πιο συγκεκριμένα και να το δούμε πώς ακριβώς, τι ακριβώς, σε τι αναφέρεται. Ο φίλος και συναγωνής από την Ιαπωνία λέει: οι μπουνιές και το ξεμάλιασμα μας στο Ιαπωνικό Κοινοβούλιο πρόσφατα έπεσαν μεταξύ κυρίως των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, όταν πολλοί από αυτούς ήθελαν τροποποίηση του συντάγματος τέτοια ώστε να είναι ελεύθερη η κυβέρνηση υπό αυστηρά συγκεκριμένες συνθήκες, να στείλει ειδικές δυνάμεις εκτός της χώρας προκειμένου να προστατεύσει οι Ιάπωνες υπηκόους που κινδυνεύουν, αντί να αναθέτουν αυτό το καθήκον σε τρίτους. Στο πρόσφατο παρελθόν κρατήθηκαν ως όμοιροι στη Συρία και αλλού οι Ιάπωνες δημοσιογράφοι και θελοντές ΜΚΟ, οι οποίοι τελικά αποκεφαλίστηκαν το Ισλαμικό κράτος χωρίς να βοηθηθούν από κανέναν. Υπάρχουν επίσης πολλά αιματηρά περιστατικά, τα μεθύματα Ιάπωνες ναυτικού σε θαλάσσιες περιοχές που δρούν Σομαλοί και άλλοι πειρατές, όπου τον έλεγχο την ασφάλεια αυτών των περιοχών έχουν άλλες χώρες, ακόμη και η Ελλάδα, με φρεγάτες του πολεμικού της ναυτικού. Όταν όλοι οι άλλοι γείτονες, Κινέζοι, Κορεάτες, έχουν διαθέσει πλοία και στρατιωτικό προσωπικό προστασίας, θεωρήθηκε από την κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να κάνουν και το ίδιο και οι Ιάπωνες. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε στις τηλεοράσεις, μια φράξη του Φιλελεύθερου Κόμματος, Τζιμίντο, που κυβερνά, αντέδρασε δυναμικά στην πρόταση του Πρωθυπουργού, η οποία τελικά πέρασε. Τα άλλα κόμματα της Βουλής αδιαφόρησαν, εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος και ο Σάντο, που ζήτησε για άλλη μια φορά την κατάργηση όλων των δυνάμεων αυτοάμυνας, όπως αποκαλούνται οι Ιαπωνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Σημειωτέων ότι η λέξη στρατός και τα παράγωγα της, στρατιωτικός, στρατιώτης κτλ. Που χρησιμοποιούνται κατά το μιλιτεριστικό παρελθόν της Ιαπωνίας, απαγορεύεται δια νόμου να χρησιμοποιούνται για τις σύγχρονες Ιαπωνικές Ένοπλες Δυνάμεις, που έχουν καθιερώσει μετά την ήττα τους όρους δυνάμεις αυτοάμυνας, ξηράς αέρος, ναυτικές ή μέλος αντί για στρατιώτες. Μέλος των δυνάμεων αυτοάμυνας. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι αυτή ήταν η πρόφαση. Η πραγματικότητα είναι η ανάγκη να μεταφερθούν δυνάμεις στις διαφιλονεκούμενες ξέρες και ξερονήσια και νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Έχουμε όξυνση των προβλημάτων και αυτό, πράγμα που απαγορεύεται από το σύνταγμα που επέβαλαν οι δυνάμεις κατοχής της Ιαπωνίας, κυρίως οι Αμερικανοί, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή η απόφαση να λειτουργήσει ως έναυσμα για τη μεταφορά δυνάμεων εκτός εδάφους ή, αν θέλετε, σε διαφιλονικούμενα διεθνώς εδάφη ή θάλασσες. Αυτή ήταν η όλη ιστορία πίσω από την υπόθεση των ομήρων που εκτελέστηκαν κτλ. Πού μπορούμε να βρούμε τα παγκόσμια στοιχεία που διαβάζετε τώρα? Λοιπόν, υπάρχει μία έκθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι το Financial Auditing της Federal Reserve, και το δεύτερο είναι από το, συγγνώμη, θα σας πω αμέσως, είναι από το BCG Perspectives, είναι το Boston Consulting Group Perspectives, όπου βγάζει σχεδόν κάθε χρόνο μία έκθεση που λέγεται Global Wealth. Η τελευταία είναι το 2015 και έχει να κάνει με την
με τα χαρακτηριστικά του τρόπου που αναπτύσσεται το παγκόσμιο ιδιωτικός χρηματοπιστωτικός πλούτος. Έτσι. Να πάμε σε μια... Ναι, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε ένα υπηρώτικο τραγούδι σε μια διαφορετική εκδοχή και επανερχόμαστε. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Αυτό που είπε η ακροάτρια, μας λέει ένας φίλος εδώ, είναι ότι το τρίτο μνημόνιο περιλαμβάνει σαφή άθρα για καταρρίσεις εθνικών εορτών, καταρρίσεις θρησκευτικών, υποχρεωτική επισκέψη σε τζαμιά και άλλα τέτοια. Δεν ισχύει. Με 3-4 δεν. Αν και έχει πάρει διαστάσεις για νοστιβάδες παραπλανητική αυτή η ειδήση, το ίδιο μνημόνιο δεν αναφέρει πουθενά κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως πολλά άλλα που αναφέρει για την παιδεία και που αφορούν, που είναι πολύ πιο σοβαρά κατά τη γνώμη μου από τα ζητήματα αυτά. Τα οποία δεν αναφέρει. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Στο διαδίκτυο δρούν συγκεκριμένες ομάδες παραπληροφόρησης, έτσι ώστε να χάσετε από τον προσανατολισμό σας το ποιο ακριβώς είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Και φυσικά να σας μπλέξουν σε ένα κυκαιώνα ηλιθιότητας που βεβαίως μετά σας κάνει γραφικούς και συνωμοσιολόγους και έτσι πολύ εύκολα να πληγεί η ίδια η αξιοπιστία της κριτικής στο μνημόνιο επί της ουσίας. Ο φίλος όμως, ο Θεοδόσης, θα ήθελα να το ζητήσω να μας δώσει το link που μας παραθέτει με κάποιο άλλο τρόπο, διότι δεν βγαίνει, δεν μας βγαίνει το συγκεκριμένο link. Ο φίλος ο Γιάννης από το Λονδίνο μας λέει: καλησπέρα Δημήτρη και Γιάννη. Χθες βάλατε στην εκπομπή του BBC Question Time. Είχα μια έκπληξη. Είχανε καλέσει το πάνελ των 5 μελών, πολιτικούς και άλλους, και μεταξύ αυτών και ο γνωστός και αγαπητός συνάδελφος Μπαρουφάκης. Φυσικά ήταν και το πρόσωπο της ημέρας, και αφού έκανα μια ανάλυση κυβερνητικής πολιτικής στην Αγγλία και μας είπε ότι ο Υπουργός Οικονομικών Όσμπορν δεν έκανε μεγάλες μειώσεις σε μισθούς κτλ. Έγινε και παντός επιστητού, είναι ο μαλάκας για όλες τις κρίσεις. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δηλαδή, ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα για το τι λέει. Έτσι. Όταν ρωτήθηκε το μεταναστευτικό τσουνάμι, είπε μόνο δύο λέξεις και σε μια παρατήρηση δήλωσε ότι είναι μοντέρνος μαρξιστής. Παναγία μου, σώσε Παναγία μου, αυτός ο κακομοίρης, ο Μάρξ, τι έχει πάθει. Έχασες πολλά γέλια από το κοινό. Ερώτηση: ορμόμενος από το σχόλιο στο blog σου, σε ρωτώ εάν μου δίνεις την έγκρισή σου να μεταφράζω ορισμένα άθρα σου και να τα στέλνω για δημοσίευση σε μερικά ανεξάρτητα διεθνή ιστολόγια. Φυσικά με το όνομά σου και το link σου. Φυσικά, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς εδώ παίρνουν τα άρθρα σου και τα αναδεικνύουν σε τα δημοσιεύουν και διάφορα γίνεται, προφανώς και υπάρχει. Από τη στιγμή που δημοσιεύεται στο blog μου, είναι ελεύθερο προς χρήση, προς πάσα χρήση, αρκεί να υπάρχει με σαφήνεια η αναφορά στην πηγή. Μετά από προσεκτική μελέτη της φωτογραφίας του κειμένου που αναδείξει στο σοσιολόγια από Καλ και επίσης και τα λοιπά και άλλα, μου δημιουργήθηκαν ορισμένα ερωτηματικά. Έψαξα να βρω το αρχικό κείμενο της φωτογραφίας και δεν βρήκα τίποτα. Πήγα στην πηγή άθρου, αποκάλυψη, και πάλι δεν βρήκα τίποτα. Μας αναφέρει το ζήτημα της παιδείας που έχει γίνει. Τελικά πήγα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρήκα όλα τα κείμενα στα αγγλικά και όχι στα ελληνικά. Διάβασα όλο το μνημόνιο συνεννόησης. Υπάρχει πάντως, υπάρχει συνδημοσιευμένο και στο ΦΕΚ. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το βρει και το ΦΕΚ, στο ΦΕΚ που είναι δημοσιευμένο στα ελληνικά. Αλλά πουθενά δεν βρήκα το κείμενο της φωτογραφίας και τελικά κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το κείμενο στη φωτογραφία δεν είναι το αυθεντικό. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το ορθογραφικό λάθος στην αγγλική επικεφαλίδα που δεν έπεσε στην αντίληψη του ορθογράφου. Memorandum είναι λάθος. Και το σωστό είναι memorandum. Η ιδέα μετάφραση του memorandum στα ελληνικά και πάλι λάθος, γιατί η πραγματική μετάφραση υπόμνημα, η σημείωση και όχι υπερμνημόνιο στην παιδεία. Ούτε ο Google δεν κάνει τέτοια λάθος μετάφραση. Μέχρι να μου υποδείξει κάποιος το αθλητικό κείμενο της φωτογραφίας, πιστεύω ότι όλο το άθρο και η φωτογραφία είναι μια πλαστή εσχρή προπαγάνδα σε βάση του ελληνικού λαού, άσχετα με το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Όσο για τη σημερινή κυβέρνηση, είναι πολύ γνωστά
Πολύ γνωστά τα ψέματα που είπε στο λαό. Παραδείγματος χάρη, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και η γούνα τους είναι γεμάτη ράματα, έλεγε. Οι Έλληνες τους ψήφισαν πάλι για να τους σώσουν οι σωτήρες. Αλήθεια, ποιος στην Ελλάδα θα γλιτώσει το κράτος μας από την πλήρη διάλυση και καταστροφή? Πάντως όχι η σημερινή κυβέρνηση, ούτε τα προηγούμενα λαμόγια και δημοσιολόγοι, ούτε και τα υπόλοιπα κόμματα που μπήκαν στα Βουλή. Φιλικότητα, Γιάννης, ο φίλος Γιάννης από το Λονδίνο. Εδώ απευθείας από το ελληνικό τυπογραφείο, ΦΕΚ, ναι βεβαίως, ή αλλιώς μνημόνιο. Είναι η... που μπορεί να το βρει κανείς, να διαβάσουμε ποιο είναι, αν θέλει. Το ΦΕΚ είναι τεύχος αλφα, μάλλον ΦΕΚ αλφα τεύχος 94-14-8-2015 ή αλλιώς μνημόνιο 3. Για να το βρείτε πιο εύκολα και να διαβάζετε. Mm-hmm. Μη χάβετε ότι βρίσκεται και στο διαδίκτυο. Έλεος είναι φοβερό. Ένας φίλος μας ενημερώνει ότι ένας φίλος μου κουκουές ήταν στην εφορετική επιτροπή του εκλογικού τμήματος Πεύκου του Δήμου Βιάνου στην Κρήτη. Καθώς ήρθε να με δει και να τα πούμε, του παραπονέθηκα για τον κατσικοχώρη του που δεν έδωσε ένα ψήφο στο ΕΠΑΜ. Μου απάντησε ότι το ΕΠΑΜ πήρε 4 ψήφους στο εκλογικό τμήμα του ΠΕΦΚΟΥ που ήταν εφορευτική επιτροπή και μου έφερε μάλιστα το χαρτί που έγραψε τους ψήφους. Υπέθεσα ότι θα έκανε λάθος και το ρώτησα ποιος άλλος ήταν σαν αντιπρόσωπος άλλου κόμματος εκεί. Μου είπε ότι ήταν ένας άλλος χωριανός μας για το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγαμε την ίδια στιγμή στο σπίτι του Σιριζέου και επιβεβαίωσε με το δικό του χαρτί τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Το θεϊκό ήταν ότι έλειπαν 8 ψήφοι. 4 από το ΕΠΑΜ και 4 από το ΛΑΕ. Και ξέρετε που καταμετρήθηκαν στο κόμμα του Τζίμερου, δημιουργία ξανά. Αν θέλεις βγαίνω και επώνυμα στον αέρα να κάνω την καταγγελία. Έχω ενημερώσει ήδη 2 μέλη του ΕΠΑΜ. Δεν ξέρω αν ενημερώθηκες. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα που σου είναι αναρτημένα στην περιφέρεια και για τα αποτέλεσματα των εκλογών είναι 61ο εκλογικό διαμέρισμα ΠΕΦΚΟΥ και μας δίνει το link τέλος πάντων που πώς είναι τώρα, υπάρχει ένα θέμα τώρα πώς μετρήθηκαν κατά μετρήκαν στο κόμμα του Τζίμερου το δημιουργία ξανά. Κοιτάξτε να δείτε, τέτοιες καταγγελίες έχουμε αρκετές. Ότι έχουν πέσει μαγειρέματα, έχουν πέσει μαγειρέματα. Δυστυχώς, η όλη διαδικασία του γεγονός ότι πλέον ο δικαστικός αντιπρόσωπος δεν στέλνει όπως οφείλει να στέλνει τηλεγράφημα κατευθείαν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά ενημερώνει το Δήμο και ο Δήμος κατευθείαν τη Singular. Εδώ υπάρχει πολύ σπασμένο τηλέφωνο, να το πούμε έτσι. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τη διαμόρφωση και την διαδικασία την εκλογική και είναι πραγματικά, αλλά για να μπορέσουμε να το ψάξουμε θέλει πάρα πολύ κόσμο και, πολλά διαθέσιμα χέρια. Δυστυχώς δεν μπορούμε και σε αυτό ακριβώς πατάνε ακριβώς τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Λοιπόν, σύμφωνα με τις εξελίξεις λοιπόν που έχουμε σήμερα, όπως έχουμε σήμερα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται αισίως να εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο. Όσον ούπο την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις, φορολογικές επιθέσεις που πρόκειται να γίνουν στους ελευθεροπαγγελματίες. Ήδη βγήκαν και οι πρώτες τροποποιήσεις στο νόμο Κατσέλη. Εάν θέλετε να διαβάσετε ποιες επικαιροποιήσεις έγιναν, έτσι τις λέμε τώρα, το πετσοκόμμα του νόμου Κατσέλη, πάντως να σας πω μόνο κάτι: όποιος έχει προσφύγει αλλά δεν έχει τελεσιδικήσει ή τέλος πάντων δεν έχει καταλήξει δικαστικά η περίπτωσή του, καλό είναι να τρέξει σαν τρελός να το ψάξει και στο δικό μου προσωπικό Facebook αλλά κυρίως στο PAM Ελλάς .gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά επικαιροποίησης αίτησης του νόμου Κατσέλη. Εάν έχετε κάνει αίτηση του νόμου Κατσέλη και δεν έχει εκδικαστεί, τρέξτε. Τρέξτε, γιατί χρειάζονται δικαιολογητικά επικαιροποίησης αίτησης στο νόμο Κατσέλη προκειμένου να μπορείτε να δικαιούστε να ενταχθείτε στο νόμο Κατσέλη, τουλάχιστον να μπορείτε να προσφύγετε στο νόμο Κατσέλη. Κόβουν τη δυνατότητά σας να προσφύγετε
γιατί επέρχεται νέος νόμος, ο οποίος μάλλον θα κατατεθεί έως το τέλος του Οκτωβρίου του 2015, τουλάχιστον αυτό επιτάσσει το μνημόνιο νούμερο 3, όπου θα μαγειρευτεί το θέμα των κόκκινων δανείων. Σύμφωνα με μια τελευταία μελέτη του Delta Nitaf πάντως, η Ελλάδα έχει χαμηλότερο δείκτη, μάλλον δεν είναι η πρώτη σε κόκκινα δάνεια, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου στο 30% τα κόκκινα δάνεια, υποτίθεται, λέει, έτσι λέει, και είναι χαμηλότερα από την Ιρλανδία και από τη Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, είναι δηλαδή, τώρα αν θέλουμε τα πιστεύουμε αυτά τα πράγματα, γιατί αυτό το ποσοστό των κόκκινων δανείων βγαίνει με βάση το ποια είναι πραγματικά και εικονικά δάνεια, δηλαδή εγώ έχω ένα σοβαρό θέμα σχετικά με το τι αντανακλά όλη αυτή η δανειακή έκθεση των τετρωνικών τραπεζών. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό αυτά είναι πραγματικά δάνεια. Ότι έχουν δοθεί πραγματικά, είτε σε φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες ή οτιδήποτε, ή σε επιχειρήσεις. Εγώ αναρωτιέμαι. Πραγματικά, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε μόνο 30-35% κόκκινα δάνεια, θα τρελαθούμε τελείως. Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν αυτή τη στιγμή που να μπορεί να πληρώνει ή να εξυπηρετεί το δανειό του αυτή τη στιγμή στο προσωπικό μου περιβάλλον. Άρα το ποσοστό είναι σίγουρα πάνω από το 50% στα κόκκινα δάνεια. Όμως επειδή βγαίνουν αυτά στο σύνολο των κόκκινων δανείων και επειδή μέσα από τα κόκκινα δάνεια έχουν εξεπληθεί το μαύρο χρήμα της αρκούδας, εγκληματικό, πολιτικό, επιχειρηματικό, γι' αυτό οφείλουμε να κάνουμε έρευνα. Και έρευνα βέβαια σημαίνει εισαγγελείς. Εισαγγελείς και ειδικούς εκαθαριστές. Δεν σημαίνει BlackRock και εκαθαριστές του κυρίου Στουρνάρα με το όνομα, που είναι διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος. Χρειάζεται άνοιγμα στη δικαιοσύνη. Υπάρχει ένα τρομακτικό θέμα σχετικά με αυτά τα κόκκινα δάνεια. Πρέπει πρώτα να διαπιστώσουμε ποια είναι αυτά. Ποιος χρωστάει αυτά τα χρήματα. Και επιπλέον ποιος πραγματικά δεν έχει δυνατότητα, και αυτό είναι σχετικά πιο εύκολο, όντως να πληρώσει ένα δάνειο το οποίο νόμιμα ή τηρουμένων των βασικών υποχρεώσεων που έθεταν οι τράπεζες πήρε αυτό το δάνειο. Γιατί υπάρχουν και τα περίφημα θαλασσοδάνεια. Να πούμε ότι στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ, στο epamelas.gr, έχει αναρτηθεί η αναφορά σε αυτή την επικαιροποίηση που πρέπει να γίνει, όπως επίσης υπάρχει και στο μέτωπο δικηγόρη της αντίστασης Blogspot, που υπάρχουν και εκεί τα έγγραφα, που είναι και εκεί από ανθρώπους που είναι στη νομική μας ομάδα. Ακριβώς, για να μπορέσω να δείτε, και νομίζω ότι όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, το ταχύτερο δυνατό φροντίστε να ενημερωθείτε, μην βρεθείτε εκτεθειμένοι, μην ακούτε δικηγόρους, μην ακούτε διάφορες ιστορίες περίεργες οι οποίες σας τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Φροντίστε τώρα να ενημερωθείτε και να πάρετε τα μέτρα σας πριν έρθει η καταιγίδα, γιατί δυστυχώς σε αυτή την καταιγίδα που θα έρθει αρπαγής ή δίμευσης περιουσιών θα είναι πολύ λίγα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει κινηματικά η ελληνική κοινωνία. Έχουν αφαιρέσει τα όπλα που είχαν, τα ελάχιστα, τα μηδαμινά αυτά όπλα που υπήρχαν, διότι δεν μπορούν, έχουν ήδη εισαχθεί από την κυρία Θάνου, την υπηρεσιακή κυβέρνηση, έχουν ήδη πλέον με υπουργική απόφαση πλέον ισχύουν οι πληστηριασμοί δια του διαδικτύου. Υπάρχουν δηλαδή και φυσικά τα δικαστήρια με την αλλαγή του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Δεν ξέρουμε πότε θα εφαρμοστεί, πότε θα είναι άμεσα σε εφαρμογή, αλλά ξέρουμε ότι θα αφαιρέσουν δυνατότητα από τον πολίτη και το δικαστήριο, μάλλον σωστότερα το δικαστήριο θα το αφαιρέσουν δυνατότητα να προστατεύει τον πολίτη από οποιαδήποτε απέτηση της τράπεζας ή οτιδήποτε. Έχει μεγάλη σημασία να αναφέρουμε απλά στο σημείωμα αυτό που έχει αναρτηθεί για τα έγγραφα, τα οποία και μόνο το διάβασμα, το τι απαιτείται για την επικαιροποίηση,
ειλικρινά ρε παιδιά, δηλαδή τρελαίνομαι για έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται ή ένα νοικοκυριό ή τέλος πάντων για έναν επαγγελματία που αγωνίζεται να τα βγάλει. Μάλλον για τους επαγγελματίες δεν ισχύει, τους έχουν πετάξει έξω από παλιά. Μιλάμε για τα νοικοκυριά. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό πραγματικά, είναι εντυπωσιακό. Και απλά διαβάσουμε μόνο τη σημείωση της Ευαγγελίας Χαραλάμπου που έχει ετοιμάσει το κείμενο αυτό. Η Ευαγγελία είναι δικηγόρος, μέλος του ΕΠΑΜ και φυσικά μέλος του συνδυασμού του μέτωπο δικηγορικής αντίστασης που είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, εάν χαθεί η υπόθεση αυτή, ο φιλέτης που κηρύχθηκε εκπτωτός της απαλλαγής ή δεν κέρδισε αυτή την απέτηση για διευθέτηση των μικρόφυλων, δεν έχει δικαίωμα να ξανακάνει αίτηση νόμου Κατσέλη πριν περάσει ένας χρόνος. Φυσικά, ξεχάστε το. Έρχεται το νέος νόμος που δεν θα σου επιτρέπει να κάνεις, να μην υπάρχει. Το πιθανότερο αυτό που ακούγεται, φυσικά για να καταλάβετε ποιος έχει φτιάξει το νέο νόμο, έρχεται από το προηγούμενο Υπουργείο του κυρίου Σταθάκη. Δεν πρόσεξα κιόλας, το παραμένει ο κύριος Σταθάκης στο Υπουργείο για να μας τελειώσει τη δουλειά που μας ξεκίνησε. Λοιπόν, ο κύριος, πες τον, με τα σπαστά ελληνικά, ο κύριος Τραμπάκουλας, πώς λέγεται, Τσιμίκουλας, Τσιφτετέλης, πώς τον λένε μωρέ, των Υπουργών Οικονομικών, αυτός που μας έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να υλοποιήσει το μνημόνιο νούμερο 3, τελικά και δεν ήθελε να βάλει, πώς τον λένε, δεν ήθελε να βάλει υποψηφιότητα, τελικά και υποψηφιότητα έβαλε και υπουργός συνεχίζει να είναι. Τσακαλώτος, ναι. Αυτό το όνομα τελικά μας κυνηγάει από την εποχή του εμφυλίου, ρε παιδί μου. Και βεβαίως οι συμμετοχές σε εμφυλίους και τα λοιπά, σε αυτή την οικογένεια δεν την άφησε με το αζημίωτο. Βεβαίως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο κύριος Σταθάκης έφτιαξε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα εφαρμοστεί τώρα, σιγά μην το φτιάξει ο Σταθάκης. Ο κύριος Σάλλας το φτιάξε και λέω με τα λόγου γνώσεως, ξέρουμε ποια ήταν η επιτροπή που στήθηκε, ποια ήταν τα τραπεζικά στελέχη που την απαρτίζαν και φυσικά δίνει αναφορά όχι στο Σταθάκη, στον κύριο Σάλλα δίνει αναφορά. Λοιπόν, ο κύριος Σταθάκης απλά επέγραφε, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω, εάν του κάνουν την τιμή να συνεχίσει να είναι υπουργός, για να εξοντώσει φυσικά τα νοικοκυριά που έχουν κόκκινα δάνεια, δηλαδή μη εξυπηρετούμενα. Και μην νομίζετε ότι αν η μισή δεν μπορείτε να εξυπηρετήσετε, ενώ η άλλη μισή μπορείτε, μην ανησυχείτε και εσείς πολύ σύντομα, ειδικά μετά τη νέα φορολογική λελαπά που ετοιμάζεται, τώρα όσον ούπο. Τώρα έρχεται έμφυα και ιστορίες, να δούμε πώς θα τα βγάζετε πέρα μετά από αυτά. Φυσικά, μην ανησυχείτε όμως, πάμε όλοι μαζί, παίρνουμε ένα ξηράφι, ξέρετε από τα μεγάλα τα ξηράφια, τα παλιά που ξυριζόντουσαν οι παππούδες μας, το θυμόσαστε με τη λάμα, τέτοια, και κόβουμε το λαιμό μας. Γιατί στις εκλογές το κάναμε που το κάναμε, κόψαμε το λαιμό μας ψηφίζοντας Τσίπρα. Να μην το κάνουμε τώρα και στην πράξη. Θέλω να δω τι θα γίνει. Σε μια συζήτηση πρόσφατα με έναν εφορά, μου έλεγε ότι η ασυδοσία στο καθεστώς φορολογίας έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Με πραγματικά, με θράσος που δεν υπήρχε ποτέ ξανά, συγκεκριμένα άτομα που συνδέονται με τα κόμματα εναλλαγής στην εξουσία, που σήμερα είναι σχεδόν όλα. Δεν πιστεύω να αφήσουν έξω τον κύριο Λεβέντη, που είναι και μακάκας και Λεβέντης, δεν μπορεί να μην μείνει και αυτό, να μην πάει και αυτό στην κυβέρνηση, είναι ο μόνος που δεν θα έχει. Το εύκολο είναι αυτό. Ναι, άσε τον κύριο Ποτάμης. Ο κύριος Ποτάμης, ολόκληρη προεκλογική στρατεία να μπει στην κυβέρνηση και δεν μπόρεσε. Το μόνο που κατόρθωσε είναι να βάλει το Λεβέντη. Δηλαδή έχουμε το Λεβέντη και τον Ποτάμης. Και οι τέτοιοι, οι ανταρσίοι, κάνουν αντιφασιστική πορεία. Μπροστά στο Λεβέντη και στο Θοδωράκη, η Χρυσή Αυγή είναι χειρότερη. Θα τρελαθούμε τελείως.
θα τρελαθούμε τελείως, τελείως, τελείως. Είχαμε βέβαια και το άλλο ταξικό, ο άλλος ταξικός πυλώνας της αριστεράς, το ΚΚΕ, που έκανε στην πλατεία Κοτζιά υπέρ των μεταναστών πορεία. Το ερώτημα είναι έτοιμα κάτω η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Ναι, έτοιμα. Τι πρέπει να γίνει? Τι μας ενδιαφέρει? Ζαμάν φου. Έτσι αλλιώς εμείς είμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά προσέξτε όμως, είμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά υπέρ του ευρώ. Αυτό είναι το πρωτοφανές. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να αποδοθεί Όσκαρ ταξικότητας στο Κουτζούμπα, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που, που έχω ακούσει προσωπικά, δεν έχω ακούσει κανέναν άλλον, να είναι υπέρ της, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά υπέρ του ευρώ. Δεν έχω ξανακούσει. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό το τσίρκουλο των πολιτικών εξελίξεων, καθότι έτσι είναι τα πράγματα. Μας είπανε κιόλας για τις πώς το λένε, για τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης εμφανίστηκε με το ως αιρετικός τελικά. Ο Λάμοντ πρέπει να τον έχει πάρει ως pet στο σπίτι. Έχει πολύ ωραίο σπίτι. Έχει και 4 λιμνούλες με πάπιες. Είναι ένα από αυτά τα αγγλέζικα, ας πούμε, τα αυτοκατορικά σπίτια παλιά, αρχοντικά, ας πούμε. Κάπου εκεί μέσα πρέπει να έχει βάλει ως pet και τον Βαρουφάκη. Δεν εξηγείται γιατί πώς βρίσκεται τώρα. Ο οποίος μάλιστα εμφανίστηκε και δίπλα στον κύριο Κόρμπιν, ο νέος επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος, ο οποίος είναι και αυτός εξαίρετος κύριος, ο Τσίπρας Αγγλίας, και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε θα δούμε εξαιρετικά πράγματα να εξελίσσονται. Και ένας ακόμη ο οποίος θεωρεί ότι όλες οι πηγές της γνώσης προέρχονται από το διαδίκτυο. Τη γιαγιά μου θυμίζει, θα το πούμε πρώτα και μετά θα πούμε για τη γιαγιά μου. Κύριε Καζάκη, σας έχω ακούσει πολλές φορές πως η παιδεία περνά στα χέρια των Γερμανών. Έψαξα στο δίκτυο, αλλά δεν μπόρεσα να βρω καμιά αναφορά σε αυτό. Θα ήταν δυνατόν να μας δώσετε τις κατάλληλες πηγές ώστε να διαπιστώσουμε? Αν μπορείτε να πείτε περισσότερο για αυτό το σημαντικό θέμα, ευχαριστώ. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο Υπουργείο Εξωτερικών, Έλληνο-Γερμανική Εταιρική Σχέση, Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, όπως ποτέ έχει Γερμανίας, και θα βρείτε ό,τι θέλετε εκεί. Και δηλώσει και συνεντεύξει ιστορίες, τόσο υλικό που θα ψάχνετε για μέρες. Λοιπόν, ένα. Δεύτερον, παιδιά, κόψτε αυτό το βιολί. Μου στείλε κατά τον, και δεν βρήκα την ώρα γιατί έτρεχα, αλλιώς θα το απαντούσα κατάλληλα, κάποιος ο οποίος δεν βρήκε βιογραφικό, μου λέει, στο διαδίκτυο. Α, καλά, αυτό. Και πώς είναι δυνατόν να έχω ασχοληθεί με venture capital και να μην έχω στο διαδίκτυο? Γιατί βεβαίως όλα τα μεγάλα στελέχη των venture capital είναι περίπου 35 με 40 άνθρωποι, οι οποίοι είναι σύμβουλοι οικονομικής στρατηγικής σε venture capital projects, εκ των οποίων πολλοί είναι Έλληνες ή ελληνικές καταγωγές. Όλους αυτούς θα τους βρείτε στο διαδίκτυο. Όλους αυτούς. Δηλαδή κάντε μια βόλτα στο διαδίκτυο να το βρείτε. Μου θυμίστηκε η γιαγιά μου, ρε παιδιά, ειλικρινά. Της φύρανε κάποτε ένα δώρο, ο θείος μου, μακαρίτης κι αυτός, της έφερε λοιπόν ένα ιαπωνικό τρανζίστορ. Γινόταν χαμός. Ήμουνα τότε 15 χρονών και μου λέει, έλα να δεις, μου φέρε ο θείος. Πάω κοντά και βλέπω ένα ιαπωνικό τρανζίστορ. Του λέω, ποιο είναι το πρόβλημα? Μου λέει, μα το μεγάλο θαύμα είναι όταν το ανοίγω. Γιατί ρε γιαγιά, όταν το ανοίγεις λογικό είναι ραδιόφωνο και τα λοιπά. Ναι, αλλά πώς είναι δυνατόν να είναι ιαπωνικό και να μιλάει ελληνικά? Έτσι είναι δυνατόν. Έτσι, πώς είναι δυνατόν να είσαι επαγγελματίας και να μην υπάρχει το βιογραφικό στο διαδίκτυο? Είναι δηλαδή πραγματικά, ειλικρινά, ας πούμε, και η γιαγιά μου, η κακομοίρα, λόγω σοβαρού προβλήματος διαβήτη, ζαχαρόδους διαβήτη, είχε τα προβληματάκια της, και τα προβληματάκια της που βεβαίως οδηγούσαν και σε μια φθορά όχι ανάλογη με εκείνου του Γεωργίου Παπανδρέου. Όχι, αυτό ήταν από μπάφους και ό,τι πιο σκληρό έχει βρει στο δρόμο του άνθρωπος. Είχε καεί ο εξωτερικός πλοιός τελείως, για να μην πούμε και ο σκληρός πυρήνας του εγκεφάλου. Μιλάμε για μια γυναίκα η οποία
πώς θα το πούμε, δύσκολα χρόνια, όπως ήταν και εκείνης εποχής, και με τα προβληματάκια της σε μεγάλη ηλικία. Τι να δικαιολογήσεις τώρα σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι νομίζουν ότι άμα δεν έχεις στο λικέντ, πώς λέγεται, λίκενινγκ, κάπως, ναι, δεν τα ξέρω και εγώ, αυτά τα πράγματα σημαίνει δεν είσαι επαγγελματίας. Δηλαδή, ρε παιδιά, έλεος, μήπως σημαίνει ότι είσαι τόσο επαγγελματίας που δεν χρειάζεται να βγάλεις τη μούρη σου στο διαδίκτυο. Ξέρω εγώ, σκεφτείτε το λιγάκι. Λέω, πρέπει να είσαι μπαρουφάκης δηλαδή. Έλεος. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων μιλάμε τώρα βεβαίως για ανθρώπους που έχουν ένα IQ που υπερβαίνει το μείον 3. Γιατί κάτω από το μείον 3 δεν έχει νόημα να συζητάς. Είναι μικρότερο και του χιμπατζή. Αν και ο χιμπατζής μπροστά τους, ιδιοφύλια. Λοιπόν, τα λέω αυτά τα πράγματα, δεν το λέω για το φίλο βεβαίως που μιλάμε για το... Ρε παιδιά, ειδικά στα νέα παιδιά απευθύνομαι, ανοίξτε κανένα βιβλίο, ρε παιδιά. Μπείτε σε καμιά βιβλιοθήκη. Έστω και διαδικτυακή. Μπείτε σε καμιά πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη. Από τις μεγάλες ανοιχτές ή γραφτείτε συνδρομητές σε κάποιες μεγάλες βιβλιοθήκες. Ανοίξτε ένα βιβλίο, έστω και σε PDF. Εμένα με εκνευρίζει βέβαια, γιατί εγώ είμαι μαθημένος να κρατάω σημειώσεις και τα λοιπά όταν διαβάζω και με εκνευρίζει. Οπότε τι κάνω, αυτό που έχω σε PDF ή διατηρώ σε PDF, πάω και το τυπώνω και το. Είμαι σαν τον Πόντιο. Ας πούμε, που τι έκανες, ας πούμε, λέει τι. Ξέρετε γιατί ο Πόντιος αγόραζε δύο πλυντήρια. Να κουμπάει τη σκάφη. Να κουμπάει τη σκάφη, κάπως έτσι και εγώ. Ας πούμε, έχω τον υπολογιστή και είναι μια τεράστια βάση δεδομένων με ηλεκτρονικά βιβλία που ξεπερνάει περίπου τις 5 με 6.000 ηλεκτρονικά βιβλία, χωρίς για τα 15.000 βιβλία που έχω σε hard copy στο σπίτι μου. Λοιπόν, και τι κάνω εγώ, το τυπώνω λοιπόν, το δένω κανονικά. Έχω κανονικό εκδοτικό. Δηλαδή, μπορώ να το δέσω και σε. Και θερμοκόλληση, πολύ καλή δυνατή μεταλλική θερμοκόλληση, και σε σπιράλ, το κλασικό ας πούμε, που είναι πιο εύκολο και πιο φτηνό σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, και μετά κάθομαι και τα διαβάζω. Δηλαδή, εντάξει, σαν τον Πόντιο και εγώ, αλλά να μου επιτρέψετε, η χαρά του χαρτιού. Έχει και εσύ τα βίτσια σου. Ναι, η χαρά του χαρτιού. Αλλά ανοίξτε ένα βιβλίο. Δηλαδή. Τώρα, για την κολοβία και τα ναρκωτικά δεν θέλω να μιλήσω. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, δεν είναι θέμα να το πιάσουμε τώρα. Λοιπόν, 4 ψήφοι στο δημοτικό διαμέρισμα του ΠΕΦΚΟΥ σημαίνει 2,5%. Αν πετσοκόβουν συνέχεια έτσι το ΕΠΑΜ για να μπει στη Βουλή, πρέπει να πάρει 7%. Γιατί σκοτωνόμαστε, ρε φίλε μου, Γιώργο? Αυτή είναι η κατάσταση όμως. Αλλά έτσι και γίνει αυτό, το καταλαβαίνεις, ότι δεν πρόκειται να μείνει λίθος επί λίθου. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί νομίζεις ότι το λέμε και το ξαναλέμε? Και εντάξει, εσύ το βλέπεις μπροστά σου και λες, κάτσε ρε φίλε, τι γίνεται εδώ, ας πούμε. Εμείς το λέμε από την άκρη ξέροντας πολύ καλά, αλλά δυστυχώς όμως η δουλειά αυτή είναι επίμονη και επίπονη. Και επίμονη και επίμονη, την οποία δεν την ξέρουμε. Οι περισσότεροι και από εμάς τους ίδιους καθόμαστε πίσω σε μια καρέκλα ή τρέχουμε σε ένα από αυτά τα ωραία, κατά κανόνα είναι ωραία τα κιόσκια που φτιάχνει το ΕΠΑΜ, και μοιράζοντας φύλλα και ερχόμενοι σε επαφή με ανθρώπους που έρχονται και μας ζητάνε ψηφοδέλτια ή οτιδήποτε, νομίζουμε να κάνουμε δουλειά. Αν δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δουλειά γίνεται όταν μπορείς και εξασφαλίζεις πρόσωπο το πρόσωπο, ψήφο το ψήφο. Και βεβαίως, επειδή δεν μπορεί να το κάνεις αυτό μέσα σε ούτε μήνας. Ούτε μήνας, 15 μέρες ήταν η προεκλογική στρατεία. Εδώ ακόμη και τυπικά. Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να τον εξασφαλίσεις αυτόν τον άνθρωπο, όχι για να είναι ψηφοφόρος, προς Θεού. Να του απαντήσεις τα προβλήματά του. Να του κάνεις, γιατί σήμερα το να είσαι ψηφοφόρος και να είσαι ψηφοφόρος του ΕΠΑΜ, θέλει μεγάλη συνείδηση και είναι στάση ζωής, πώς να το πούμε. Δεν έχει να κάνει με το τι θα ψηφίσουμε τώρα, να δούμε πώς είναι οι σχετισμοί και τα λοιπά. Αυτά είναι για τους θαμώνες των κομματικών μαντριών. Τώρα, ένα ψηφοφόρο στο ΕΠΑΜ σήμερα είναι στάση ζωής, προσωπική. Εντάσσομαι για να παλέψω μέχρι τέλους. Αυτό το πράγμα είναι.
εντάσσομαι για την πατρίδα μου, για να μπορέσω να, να τουλάχιστον αυτά που, που μας αφορούν όλους. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σε μια κοινωνικοταξικά κατάσταση ενός λαού, ο οποίος δεν υφίσταται ως λαός παρά μόνο υποκαθιστώς εθελοντολίας, μόνο η μουτζαχεντίν δίνει λύση. Πρέπει να είσαι μουτζαχεντίν δηλαδή για να δώσει αυτή τη μάχη. Τι σημαίνει μουτζαχεντίν, μην τρελαθούμε τώρα, είναι ο μαχητής της ελευθερίας. Ή σωστότερα, μαχητής για την πατρίδα στα αραβικά. Λοιπόν, αυτός μόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια εποχή όπου το καθεστώς εθελοδουλείας κατάπινε τις προσπάθειες αναγέννησης του έθνους, μόνο μια φιλική εταιρεία μπόρεσε και βάλει τα πόδια κάτω, τα στήλωσε και μπόρεσε σιγά σιγά να βγει μπροστά. Δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Αφήστε τους ηλίθιους που ασχολούνται με, που στον που πάσχουν από κοινοβουλευτισμό ή κοινοβουλευτικό κρετινισμό ή αντικοινοβουλευτικό κρετινισμό. Κοινοβουλευτικό κρετινισμός τι είναι? Να θεοποιεί τη Βουλή. Ό,τι υπάρχει στη Βουλή να το προσκυνάμε. Και ο αντικοινοβουλευτικός κρετινισμός είναι ακριβώς το ανάποδο. Είναι η άλλη όψη του. Ό,τι έχει από τον κοινοβουλευτισμό εμείς το αρνούμαστε και να θεωρούμε με αυτόν τον τρόπο ότι δεν κάνουμε δουλειά. Άκουσα και το περίφημο επιχείρημα και μάλιστα από επαναστάτη μαρξιστή, λενινιστή. Λοιπόν, δεν ξέρω, δηλαδή το σφυροδρέπανο είναι, ήρθε πρώτος το δρεπάνι και τον κάρφωσε και μετά ήρθε το σφυρί, δεν ξέρω, το ψάχνουμε. Ή μάλλον το αλέτρι ήταν, γιατί ξέρετε, παρεμπιπτόντως με ένας αστερίσκος, το σφυρί και το δρεπάνι ήταν μια επινόηση που επήλθε επί Σοβιετικής Ρωσίας, μόνο που στην αρχή δεν ήταν αυτό το σύμβολο, το σφυρί και το δρεπάνι. Ήρθε μετά το 19 ως σύμβολο της Σοβιετικής Ρωσίας. Στην αρχή ήταν, ήταν το αλέτρι και το σφυρί. Αλλά ήταν πολύ σύνθετο και δεν έβγαινε, ας πούμε, και βγήκε. Λοιπόν, και είπε το εξής καταπληκτικό, ας πούμε, από αυτός ο επαναστάτης. Αφού έχουμε κατοχή, δεν έχουμε κατοχή? Βεβαίως έχουμε κατοχή. Το έχουμε αποδείξει ακόμη και οι πιο βλάκες, με ξέρεις τον κύριο Κουτσούμπα. Ο Τσούμπας είναι η κατηγορία από μόνος του. Λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει τώρα ότι δεν έχουμε κατοχή με αυτά τα πράγματα που γίνονται. Κάποιοι βεβαίως αισθάνονται πάρα πολύ αδύναμοι, ακριβώς λόγω του ότι έχουμε καθεστώς κατοχής, αισθάνονται πάρα πολύ αδύναμοι, όπως ο Βέγκος στη γνωστή ταινία του Κατσουρίδη που έλεγε τι έκανε στον πόλεμο Θανάση. Λοιπόν, αυτή ήταν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μια εξαίρετη ταινία όπου δείχνει το φοβισμένο ανθρωπάκι που πηγαίνει με το συσίτιο, να πάει το συσίτιο στο εργοστάσιο και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα αντελικώσει, πώς θα περάσει την ημέρα του και πώς τελικά σε συνθήκες πείνας θα το. Τίποτα άλλο. Ούτε η αντίσταση, ούτε τίποτα από όλα αυτά και πώς οι συνθήκες τελικά καταλήγουν να, όχι μόνο να μπει στην αντίσταση, αλλά να πάρει και όπλο. Λοιπόν, ένοπλη αντίσταση τότε. Λοιπόν, κατοχή. Άρα λοιπόν, γιατί να ψηφίζουμε σε εκλογές? Για τον ίδιο λόγο που και το κίνημα αντίσταση θα ψήφιζε στις εκλογές, εάν οι δυνάμεις κατοχής έκαναν εκλογές το 40-40, το 41-44. Γιατί δεν έκαναν εκλογές? Γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι η δυνατότητα να εκφραστεί ένας λαός και μάλιστα να εκφραστεί ακόμη και υποκαθεστώς κατοχής είναι επικίνδυνο για το καθεστώς κατοχής. Τι να πεις? Κάθε φορά που δίνεται η δυνατότητα σε ένα λαό να εκφραστεί, έστω και υποκαθεστώς εθελοδουλείας, έστω και υποκαθεστώς πραγματικής καταπίεσης ή χειραγώγησης, η έκφραση αποτελεί κίνδυνο. Γι' αυτό και η δυνατότητα έκφρασης ενός λαού, το καθολικό εκλογικό δικαίωμα, κατακτήθηκε με αίμα και αγώνες. Ουσιαστικά, το καθολικό εκλογικό δικαίωμα κατακτήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις περισσότερες χώρες, ακόμη και στις πολιτισμένες. Πότε πήραν οι γυναίκες δικαίωμα ψήφου? Πάτε τα κάτω να δείτε. Δικαίωμα ψήφου, όπως αντίστοιχα και οι άντρες. Ή το δικαίωμα σωστότητα το εκλέγει και εκλέγεστε. Γιατί νομίζετε ότι καθυστέρησαν τόσο πολύ? Από πότε υπάρχει ο κοινοβουλευτισμός? Ουσιαστικά υπάρχει από τα μέσα του 13ου-14ου αιώνα, όταν διαμορφώθηκαν τα πρώτα παρλιαμέντα, τα μεσαιωνικά. Γιατί άργησε τόσο πολύ? Γιατί προφανώς, εφόσον οι εκλογές δεν ανατρέπουν, θα ήταν παράνομες. Έτσι λέει η βλακεία του διαδικτύου. Ήταν παράνομες επί δύο αιώνες. Από τότε που κυριάρχησε ο κοινοβουλευτισμός.
και φρόντισαν να έχουν σύστημα μαζικής ενημέρωσης το τέτοιο, αλλά και ταυτόχρονα σύστημα χειραγώγησης τέτοιο, ώστε να μπορούν να είναι ακίνδυνο όσο μπορεί η συμμετοχή του λαού, αλλά και κάθε φορά ήταν άκρος επικίνδυνο, γιατί δεν ήξερες τι θα σου βγει. Δεν ήξερες τι θα σου βγει. Γιατί ότι τη μάχη δεν την έχασαν ποτέ. Δεν υπήρχε κανένα κίνημα το οποίο εγκατέλειψε την πολιτική συμμετοχή. Οι θεωρίες περί πολιτικής αδιαφορίας ανήκαν σε μια κάστα χρεοκοπημένων μικροαστών θεωρητικών ή διανοημένων, οι οποίοι αποδείχτηκαν ότι αποτέλεσαν το λίκνο του φασισμού. Εάν θέλετε και είχατε και έχετε διαβάσει, διαβάστε τα τετράδια του Προυντόν που βγήκαν από τη δεκαετία του 60, 4 τον αριθμό, και διαβάστε πόσο φασίστας ήταν ο ίδιος ο Προυντόν. Πόσο βαθύτατα αντισημίτης ήταν, ρατσιστής ο ίδιος. Όχι αντισιωνιστής, παρακαλώ. Πόσο λάτρευε τον αυτοκράτορα Λουδοβίκο Βοναπάρτη. Έγραψε ένα βιβλίο το οποίο ήταν ύμνος, και από τα τετράδια των σημειώσεων του μάθαμε ότι όχι μόνο ήταν ύμνος, γιατί όπως υπέθετε ο Μάρξ είχε έναν αντικειμενισμό στην κατάσταση, προσπαθούσε δηλαδή με τέτοιες αντικειμενικές νομοτέλειες να δείξει ότι ήταν νομοτελειακός ο ερχομός του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, ώστε τελικά έπεσε στο σφάλμα της απολογιστικής. Αλλά από τα τετράδια του σημειώσεων του βγαίνει ότι τον θαύμαζε τον αυτοκράτορα. Αυτή την εικόνα κοινωνίας ήθελε. Γι' αυτό ήταν και υπέρ της πολιτικής διαφορίας, μέχρι ότου δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε ένας άνθρωπος σαν και αυτόν, σαν τον Προυντόν δηλαδή, που πρόβαλε τον εαυτό του στον αυτοκράτορα Λουδοβίκο Βοναπάρτη, μπορούσε να πάρει τα εννιά της εξουσίας και να τελειώσει εκεί κάθε έννοια πολιτικής συμμετοχής. Όλες οι λογικές, αυτού του τύπου τις λογικές, γέννησαν τέρατα. Τυχαίο. Πολύ μεγαλύτερα τέρατα. Γι' αυτό και ο μέτρο της ψυχογραφίας, όχι μόνο στη ρώσικη λογοτεχνία, αλλά στην κλασική ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ο Ντοστογεύσκης στην παγκόσμια τεχνολογία, τους είχε αφιερώσει 3 τόμους. Και λέγεται «Δαιμονισμένοι». Διαβάστε τους. Διαβάστε τους και θα δείτε την ψυχογραφία όλων αυτών που σας λένε ότι η επαναστατική πράξη είναι η εποχή. Ναι, όσο επαναστατική πράξη είναι και η εποχή από την ερωτική πράξη. Γιατί όπως έλεγε ο Ρουσέ, η επανάσταση και ο έρωτας είναι το ίδιο πράγμα. Και μπορείς να την κατανοήσεις, η πολιτική επανάσταση, με την έννοια της διαρκούς πολιτικής πράξης, έτσι δεν εννοώ. Ναι, ναι. Μπορεί να το κατανοήσεις όχι με την αποχή, αλλά με την άμεση εμπλοκή. Βεβαίως, η άμεση εμπλοκή δεν, αποκλεί τις παραφύσει σχέσεις, έτσι. Αλλά καλύτερα παραφύσει σχέσεις παρά πλήρη αποχή, που σε μετατρέπει από άνθρωπο σε ανθρωπάκι. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα κεκτημένο της ανθρωπότητας, είναι ένα βήμα που έγινε με αίμα, με αγώνες, και δεν μπορεί στη λογική του ότι αυτό δεν το διαχειρίζεται καλά το σύστημα να το καταργήσουμε και να ξαναγυρίσουμε πίσω. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε, κρατάμε τα κεκτημένα και προχωράμε από εκεί και πέρα πιο μπροστά. Άρα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρήσουμε ότι το να απέχω από τις εκλογές και από τις διαδικασίες κερδίζει ο λαός, κερδίζει ο αγώνας για τη δημοκρατία σε κάτι. Πάντως, για να την ελαφρύνουμε λίγο, όντως ο φίλος μας ο Αλέξανδρος μας στέλνει ένα πραγματικά με σηκώνω ψηλά τα χέρια, πόδια, ό,τι τέλος πάντων έχω τα σηκώνω ψηλά και προσκυνώ τη μεγαλειότητά του. Πολύ βαριά η εκπομπή σήμερα, μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, να το ελαφρύνουμε λιγάκι. Το tweet είναι πραγματικό, όχι μούφα, σαν αυτό που έβγαλαν τα έγκυρα δελτία προχτές. Ποιο είναι το tweet? Κρατηθείτε, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να το απαντήσω, γιατί δεν έχω πλέον λογαριασμό στο Twitter και θα έμπαινα στον πειρασμό, σπάνια βέβαια, αλλά στο Twitter δεν είχα τέτοιους. Ο Δημήτρης Καμένος, ο γνωστός υφυπουργός, ο οποίος απαντώντας σε κάποιον που λέγεται ένα φρύδι, τέλος πάντων ο άνθρωπος έτσι ονομάζεται στο Twitter,
αυτό λέει. Ο Καζάκης με αντιγράφει εδώ και 4 χρόνια. Άλλος που αντιγράφω. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Φτιάξτε ένα κλαμπ. Ο κύριος Βολουδάκης προσφάτως είχαμε μια έντονη ανταλλαγή πυρών στο blog μου, γιατί και αυτός τον υποστηρίζω, τον αντιγράφω. Ο κύριος και Δημήτρης Καμένος λέει. Ο Καζάκης με αντιγράφει εδώ και 4 χρόνια. Εγώ να ακούσω. Σε 3 μέρες θα κάνω αποκαλύψεις. Δεν ξέρω, είναι άρρωστοι. Ρε παιδιά, να φτιάξουμε τον κλαμπ εμάς που μας αντιγράφει ο Καζάκης. Δηλαδή, πώς θα μαζευτούν εκεί έξω. Δηλαδή, δεν ξέρω. Περισσότεροι από τους τροφίμους του δρομοκαϊτίου είμαι απολύτως βέβαιος. Δηλαδή, σε τι τον αντέγραψα στην υπογραφή του μνημονίου. Αυτός δεν υπέγραψε μνημόνιο 3. Τι μας λέει αποκαλύψει και τις κάλτσες του τώρα. Για τον κύριο Βολουδάκη δεν συζητάω. Ό,τι ήταν από τόπα στο blog μου. Λοιπόν, αλλά λέμε, έλεος. Έλεος, ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα από οικονομικά. Ένα κείμενο οικονομικό έχει γράψει ο Κακομοίρης ολόκληρη την ιστορία του και μπερδεύει τις κάλτσες με τα παπούτσια, τα κορδόνια με τα μακαρόνια. Λοιπόν, και λες από πάνω ότι αντιγράφει, μπράβο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω βεβαίως τι του λέει ο κύριος Ένας Φρύδης, αλλά παιδιά, δεν ξέρω. Αντί για fan club, έχω αποκτήσει club μιμημείται ο Καζάκης. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν την ιστορία. Δεν ξέρω, να επιδοτηθώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον Αλέξανδρο. Πραγματικά μένεις άναυδος. Λοιπόν, ο φίλος ο Στάθης μας λέει το QM του Group Recruit του καμπάνια έξω από το ευρώ, αλλά μέσα, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μέσα στο ευρώ, αντιπροσωπεύει το σύνδεμα του γαλλικού Μάη. Είμαστε ρεαλιστές, αναζητούμε το αδύνατο. Ή μάλλον σωστότερα, εγώ θα έλεγα το σύνθημα μου, νομίζω το είχε πετάξει ο πολύ γνωστός και μετέπειτα πράκτορας της CIA και παραγωγός των ραδιοφώνων της CIA, Radio Ευρώπη και Radio Αμερική, που μας έλεγε η φαντασία στην εξουσία. Έτσι. Αφήστε την άρχουσα τάξη στην εξουσία, εσείς με τη φαντασία σας πηγαίνετε στην εξουσία. Έτσι, και αυτός ο κόκκινος Ντάνι αποδείχτηκε ότι ήταν μισθανό όργανο της CIA. Έτσι. Ο Ντανιέλ Κομπέντιτ. Λοιπόν, αυτός ο τεράστιος φίλος του ελληνικού λαού. Λοιπόν, και βεβαίως τρόφιμος του Ράδιο Αμέρικα. Δηλαδή, το ραδιοφωνικό σταθμό που έστησε ειδικά η CIA για να εκπέμπουν στην Ευρώπη εναντίον του λεγόμενου κομμουνιστικού μοιάσματος. Έτσι, αυτός που ζήτησε τη φαντασία να είναι στην εξουσία. Το οποίο βεβαίως είναι κάτι ανάλογο με εκείνο που μας λέγει το Πασόκ. Ο λαός στην εξουσία, το Πασόκ στην κυβέρνηση. Λοιπόν, ο κύριο Ντανιέλ Κομπετίτ είχε πει τότε η φαντασία στην εξουσία, ο Ντεγκόλ στην κυβέρνηση. Και τους άλλαξε τα φώτα. Από εκεί και πέρα μπορεί να κάνουμε το παραλληλισμό. Λοιπόν, ορίστε πάλι. Λέμε, κύριε Καζάκη, απλά προσπαθώ να βρω πρωτογενείς πηγές στα ελληνικά, μιας και δεν μιλώ γερμανικά. Το ότι σας ρώτησα πηγή δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει αντικείμενο χλεβασμού. Καταρχάς, δεν χλεβάστηκα εσάς. Λέω για όλους αυτούς που θεωρούν ότι οι πηγές και η αναζήτηση των πηγών αρχίζει και τελειώνει στο διαδίκτυο. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, όταν μιλάω εγώ για τη σελίδα, μιλάω για το ότι υπάρχει σελίδα στα ελληνικά. Του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν μου λέτε, ξέρετε πολλά Υπουργεία Εξωτερικών άλλων κρατών που να κρατάνε σελίδα στα ελληνικά ή τέλος πάντων σε κάποια άλλη χώρα. Λοιπόν, και ούτε σημαίνει ότι δέχομαι άκρητα οτιδήποτε διαβάζω ή ακούω, γι' αυτό άλλο σε ψάχνω. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι τι λέμε. Και γενικά, αυτό το βουλοκαίρι που γενικά αναπτύσσει στο αυτί μας και εμποδίζει να σκεφτούμε, να το ακούμε τι λέει ο άλλος. Να ακούμε λιγάκι καλύτερα τι λέει ο άλλος. Δεν είναι κακό. Δεν είναι διόλου κακό. Μπορεί να είναι και καλό. Δεν ξέρω. Λέω ο Κακομοίρης. Εγώ το λέω. Για μένα πρόκειται. Θα πρέπει να βάζω χιλιάδες αστερίσκους για αυτή την ιστορία.
Έλληνας ψηφοφόρος ψηφίζει με το ένστικτο, η επιχειρηματολογία του ΕΠΑΜ δουλεύει στην λογική. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Είναι ένα ζήτημα. Είναι τεράστιο ζήτημα. Το κατά πόσο είναι, δουλεύει με ένστικτο δεν ξέρω. Νομίζω ότι δουλεύει με τα ανακλαστικά τύπου Παυλόφ. Δεν το δουλεύει με ένστικτο. Για το ένστικτο της επιβίωσης, για παράδειγμα, είναι ένα αδύνατο ένστικτο που θα έπρεπε να σε οδηγεί να έχει στείλει στο διάολο όλους αυτούς που σου έχουν στερήσει το δικαίωμα στην επιβίωση. Πού είναι το ένστικτο της επιβίωσης? Κάθε άλλο παρά αυτό είναι. Και τέλος πάντων, εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε το ένστικτο της μαϊμούς. Πάμε και με όρους αυτούς πάμε και ψηφίζουμε, με όρους μαϊμούς πάμε και ψηφίζουμε. Ξέρω εγώ, εκτός και αν έχουμε τη σχέση με το ζωικό βασίλειο, έχει πάψει να ισχύει, την έχουμε υπερβεί κατά πολύ. Δεν υπάρχει στο ΦΕΚ για την παιδεία, ρε παιδιά. Ναι, λέει, δεν υπάρχει τίποτα περί παιδείας στο ΦΕΚ. Υπάρχει σχετικά με τις δαπάνες και με τον τρόπο που θα πρέπει να γίνει. Καταρχάς, φίλε μου Γιώργο, ο Προυντόν είναι και όχι Μπρουντόν, έτσι, για την διόρθωση, και είχε πει και ένα ωραίο, λέει, η ιδιοκτησία είναι κλοπή. Αν δεν ήταν δικό του, θα το βρείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε αρχείο συγγραφής Λατίνους, που αυτή τη στιγμή δεν μου είναι πρόχειρο, αλλά δεν είναι καν δικό του. Και δεύτερον, η έννοια της ιδιοκτησίας είναι κλοπή. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η ιδιοκτησία είναι κλοπή, προέρχεται από τις λογικές του μικροαστού που την έχασε και θέλει να την αποκτήσει με νόμιμους όρους. Αυτή είναι η λογική. Το πρόβλημα δεν είναι να πεις ότι είναι κλοπή, να της αποδώσεις δηλαδή νομικά ή ηθικά στοιχεία. Το πρόβλημα είναι να καταλάβεις την ιδιοκτησία και στο κάτω σου αφήσεις τι ακριβώς είναι ιδιοκτησία. Όλες οι ιδιοκτησίες. Νομίζω ότι η πιο συντριπτική απάντηση, φιλοσοφική κυρίως, που έχει δοθεί στον κύριο Προυντόν, ήταν η αθλειότητα της φιλοσοφίας του Καρλ Μάρξ. Νομίζω ότι είναι ξεπέραστα ακόμη και σήμερα για όλους αυτούς που τώρα τελευταία τον μιμούνται χωρίς καν να τον έχουν διαβάσει. Τον Προυντόν εννοώ. Καλό είναι, και ιδιαίτερα στα χρηματοοικονομικά και ιστορία, θα δείτε ότι έχει παπαγαλίζουν άπαντες, ιδιαίτερα στον χώρο της αριστεράς, τις θεωρίες του Προυντόν. Και επειδή οι θεωρίες του Προυντόν είναι βασίζονται στην ποσοτική θεωρία του χρήματος, πάνω στην οποία στηρίζεται όλος ο μονεταρισμός σήμερα, θα δείτε πόσο εύκολα δια του Προυντόν οδηγούνται στον φιλελευθερισμό. Και πολύ περισσότερο όταν αρνούνται την ιστορική γνώση. Είναι εντυπωσιακό όλες οι θεωρίες για το χρήμα, όλα τα βιβλία που διδάσκονται σήμερα τα παιδιά μας στα πανεπιστήμια και που χρησιμοποιούνται σαν βασική πηγή για το χρήμα, δεν εξετάζουν το χαρακτήρα του χρήματος από ιστορική σκοπιά. Μάλιστα, η βασική άρνηση της ιστορικής ανάλυσης μέσα από την οικονομική επιστήμη, ιστορική ανάλυση οικονομικής επιστήμης, προέρχεται από τους θεμελιωτές του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή φον Μίσες και της Αυστριακής σχολής, Καρλ Μέγκερ, που ήταν οι ιδρυτές της Αυστριακής σχολής, που βεβαίως άνθησε στις ΗΠΑ και όχι στην Αυστρία. Απλά είναι λόγω της αυστριακής τους καταγωγής αυτοί, οι οποίοι αρνιόντουσαν να χρησιμοποιήσουν την ιστορία ως πεδίο επιβεβαίωσης των θεωριών τους. Και μάλιστα θεωρούσαν ότι η απόδειξη μιας θεωρίας είναι η λογική της. Εάν ακόμη και στα αφηρημένα μαθηματικά υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση γύρω από το κατά πόσο μπορεί να ισχύει αυτό, πολύ δε περισσότερο μια κοινωνική επιστήμη, η οποία έχει σε βασικό σημείο αναφορά στις ανάπτυξη κοινωνικών ή ανθρωπίνων σχέσεων. Δεν γίνεται αυτό πράγμα χωρίς να μπορέσεις να μετρήσεις ή να κατανοήσεις τις σχέσεις στην ιστορική του συνέχεια. Πώς αλλιώς θα καταλάβεις? Όμως, επειδή μας στήσαν έτσι τη δουλειά και έτσι μα μετατρέψαν την όλη την οικονομική, τις οικονομικές σπουδές σε ανάλυση μακροοικονομικών μεγεθών, χωρίς να κάνουμε ιστορική γνώση, να έχουμε ιστορική γνώση των οικονομικών φαινομένων, του χαρακτήρα τους και άρα του τρόπου που εκδηλώνεται με τα συγκεκριμένα μακροοικονομικά μεγέθη, γι' αυτό και έχουμε φτάσει σε αμόρφωτους οικονομολόγους. Αμόρφωτους. Παντελώς αμόρφωτους. Δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα. Μπορούν να σου πούνε τη μεγαλύτερη ανοησία για έναν μορφωμένο άνθρωπο. Έναν μορφωμένο άνθρωπο που έχει μια στοιχειώδη κυκλοπαιδική γνώση. Ακούς οικονομολόγους και λες, ρε παιδί μου, από πού έχουν βγει αυτοί? Από ποια βοηδοσκολή έχουν τελειώσει και ας λέγεται LSE? Είναι εντυπωσιακό. Στοιχειώδη πράγματα. Δεν ξέρουν, για παράδειγμα, για το εκδοτικό δικαίωμα.
ο αγώνας που είχε διεξαχθεί. Ο David Ricardo έχει γράψει ένα εξαιρετικό δοκίμιο για τη σημασία της National Bank, της Εθνικής Τράπεζας, όχι με τη λογική όμως της Εθνικής Τράπεζας, αλλά με την έννοια της κρατικής κεντρικής τράπεζας. Ένα φοβερό δοκίμιο που λέει ότι αν το κράτος δεν έχει την κεντρική τράπεζα στα χέρια του και άρα το εκδοτικό δικαίωμα, την υποπτία της χρηματικής κυκλοφορίας και την υποπτία του πιστωτικού συστήματος, τότε βράστα. Και αυτό το γράψε το 1823, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, είναι τρελά πράγματα αυτά. Και σήμερα να συζητάμε τώρα αν κατά πόσον ή όχι ο κύριος Ντράγκη θα μπορεί να πρέπει να ασκεί ή να υπάρχει ή θα πρέπει να υπάρχει Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή όχι. Πού ζούμε? Και να βγαίνουν οι οικονομολόγοι και να σου λένε ότι αυτά είναι αχαρτογράφητα νερά. Βρε γελίε, είναι αχαρτογράφητα νερά εάν εσύ είσαι άσχετος. Εάν κοιτάξεις πίσω να δεις πραγματικά πώς διαμορφώθηκαν οι συζητήσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά, ποιες ήταν οι συγκρούσεις, επάνω σε πραγματικά δεδομένα. Για παράδειγμα, όλα αυτά είναι πραγματικά δεδομένα με βάση το τι συμβαίνει πραγματικά στην κοινωνία και στην οικονομία. Δοκιμάστηκαν αυτές οι λογικές και απέτυχαν παταγωδώς, επανειλημμένα. Τώρα, επειδή ο μέσος φοιτητής που πηγαίνει οικονομικά και αύριο θα πάρει διδακτορικό δεν έχει ιδέα το ότι όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα δόγματα έχουν δοκιμαστεί ή δοκιμαστεί από πολύ παλιά, έτσι. Για παράδειγμα, δεν έχει απασχολήσει κανέναν, παρά ελάχιστους, το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης, για παράδειγμα ο Πλάτωνας, ξεχώριζε το νόμισμα από το χρήμα. Γιατί? Τυχαία. Γιατί θεωρούσε ότι το χρήμα είναι προϊόν παραφύσιν ενεργειών και λειτουργίας της κοινωνίας ή της οικονομίας, να το πούμε έτσι, ενώ το νόμισμα είναι προϊόν του νόμου. Τι είναι νόμος, αν όχι η πολιτεία? Και γιατί το έλεγε το ένα έτσι και το άλλο αλλιώς? Γιατί λέει, εφόσον το νόμισμα παράγεται από τον νόμο, δηλαδή είναι προϊόν του νόμου, άρα της πολιτείας, άρα θα μπορούσε κάλλιστα η πολιτεία να ρυθμίσει διαμέσου του νομίσματος τις συναλλαγές και έτσι να μην μπορεί το χρήμα να γίνει αυτοσκοπός. Πότε το χρήμα γίνεται αυτοσκοπός? Σε συνθήκες εσχροκέρδειας, ο όρος είναι από τον ίδιο τον Αριστοφάνη, στα ηθικά νοικομάχια και τοκογλυφία. Χρέη. Τυχαία, από τότε το συζητάγανε. Αλλά βεβαίως με εμάς, οι μη σύγχρονοι οικονομολόγοι, έτσι. Τώρα Αριστοτέλη, ασχοληθούν τώρα. Σιγά τα ουά. Με τον Αριστοτέλη. Τι ήταν ο Αριστοτέλης? Είχε έναν μαθητάκο εκεί, τον Αλέξανδρο. Έτσι, ιμπεριαλιστής. Ναι. Λοιπόν, ασχοληθούν με τον Αριστοτέλη τώρα. Λοιπόν. Έχουμε μία γραμμή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Γεια σας, μ' ακούτε? Ναι. Ονομάζομαι Γιώργος, από Κο τηλεφωνώ. Γεια σου. Θα ήθελα ένα σχόλιο του Δημήτρη. Λέει ο Μάρξ στο κεφάλαιο, όπως λέγεται, του βιβλίου του, ότι η γη θα γίνει κόκκινη από την Επανάσταση. Και διάβασε ένα ποίημα του Βολφ Μπίρμαν, ο οποίος γράφει, συμπληρώνει το Μάρξ. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, ή κόκκινη από ζωή, ή κόκκινη από θάνατο. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Εσείς τι πιστεύετε, ότι ο λαός ίσως επιλέξει να μείνει και δούλος? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν το έχει πει ο Μάρξ αυτό. Ποιος το έχει πει? Ναι. Το έχει πει ο Μπογδάνοφ, ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο που λέγεται το Κόκκινο Άστρο. Λοιπόν, ήταν οπαδός και εξαιρετικός συγγραφέας, θα λέγα, του επιστημονικού μυθιστορήματος. Μάλλον, του μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας, το οποίο όμως το έντυνε με πολιτικά προτάγματα, δηλαδή γραμμένο στα 1900-1903, αν θυμάμαι καλά, μέλος και αυτός του Μπολσεβίου κόμματος της εποχής εκείνης, της Μπολσεβίκης τάσης του Ρώσικου Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, και νομίζω ότι δεν είναι του Μπίρμαν η αποστροφή που λέτε, αλλά του Μαγιακόφσκι. Αλήθεια. Μπορεί να... Το δεύτερο δεν είμαι σίγουρος, για το αν είναι του Μπίρμαν δηλαδή ή του Μαγιακόφσκι. Νομίζω όμως ότι είναι του Μαγιακόφσκι. Μάλιστα, Δεν έχει σημασία όμως. Σημασία έχει, είναι το δίπολο που είχε αναφερθεί και η Ρόζα Λούξεμπουργκ, δηλαδή ή σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Το σοσιαλισμός εννοούσε με την κοινωνική πολιτική απελευθέρωση και βαρβαρότητα με την έννοια της επικράτησης της απόλυτης βαρβαρότητας. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι κλασικοί ή τουλάχιστον αυτοί που ίδρυσαν την επιστήμη της ταξικής πάλης, όπως σωστά πρέπει να ονομάζεται σήμερα, κατά τη γνώμη μου, αυτό που ονομαζόταν παλιά επιστημονικός σοσιαλισμός ή κομμουνισμός, τι είπαν?
ότι αυτό που διατυπώνεται ως νομοτέλεια μέσα στην κοινωνία δεν είναι παρά ένα σύστημα τάσεων, ενδογενών τάσεων. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι προδιαγεγραμμένο. Και έτσι, ο τρόπος που υλοποιείται είναι πάντα υπόθεση συσχετισμών δύναμης. Και όχι κάτι δοσμένο από την αρχή. Γι' αυτό κιόλας, αν ήταν προδιαγεγραμμένο, το μόνο που θα αρκούσε κάποιος να διαπιστώσει είναι: έχουμε την εργατική τάξη, τους καταπιεσμένους από το κεφάλαιο και τους εκμεταλλευόμενους, τους έχουμε. Τι χρειαζόμαστε, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η προπαγάνδα. Να τους προπαγανδίσουμε το τι μπορούν να κάνουν και να κερδίσουν, και το επόμενο βήμα δεν είναι παρά το να περιμένουν τον ξεσηκωμό τους. Κάθε άλλο. Έχουμε ιστορικά φαινόμενα και ιστορικές περιόδους όπου τα ίδια τα εργατικά στρώματα αποτέλεσαν την πηγή πολύ μαύρων εξελίξεων στην κοινωνία. Έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσεις, σε προτρέπω να διαβάσεις, αν και δεν είναι και τόσο καλές οι μεταφράσεις που κυκλοφορούν, αλλά η έκδοση της σύγχρονης εποχής, αν μπορεί να τη βρεις σήμερα, οι παλιές εκδόσεις, δεκαετίες του 80, αν μπορείς να βρεις τη 18η πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάτη του Μάριξ, εκεί θα δεις με ποιον τρόπο αναλύει το πώς τάξεις που υποτίθεται ότι είχαν προοπτική κοινωνική προοπτική, όπως ήταν η εργατική τάξη, όπως ήταν οι αγρότες κτλ., τελικά αποτέλεσαν τους πυλώνες της ανόδου του αυτοκράτορα, δηλαδή του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Πώς οι δημοκρατικές προσδοκίες του λαού γέννησαν έναν αυτοκράτορα, ένα αυτοκρατορικό καθεστώς. Όπως πάει να γίνει τώρα δηλαδή. Όπως ακριβώς. Γι' αυτό πάντα. Όταν μιλάμε για λαό, δεν μπορούμε να μιλάμε με ρετσέτες, με κλισέ. Βεβαίως, αναγκαστικά στον καθημερινό λόγο, είναι λογικό όταν να χρησιμοποιείς εν τη ρήμη του λόγου πράγματα τα οποία δεν είσαι και σε θέση να τα αναλύσεις περισσότερο και δεν είναι και σε θέση και οι πολλοί, οι πάρα πολλοί, να το καταλάβουν και εύκολα. Σίγουρα, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό πέφτουμε κι εμείς πολλές φορές να χρησιμοποιούμε κλισέ, σαν κλισέ. Λέμε λαός και θεωρούμε μια έτοιμη μάζα η οποία δεν χρειάζεται παρά οργάνωση και το σύνθημα για να ξεκινήσει τον αγώνα. Δεν είναι έτσι. Ναι, έχει γίνει τσίχλα αυτό, ναι. Έτσι, θέλει πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Το τι εννοούμε λαός. Ποια είναι η συγκεκριμένη κοινωνική και ταξική διάθεση του λαού. Όχι τόσο για να διαχωρίσουμε το λαό. Πρόσεξε. Ναι. Όχι με τη λογική που χρησιμοποιείται πολλές φορές στην αριστερά για να τον τεμαχίσει το λαό και να τον διαλύσει, αλλά με τη λογική να καταλάβουμε τι είναι τα ιδιαίτερα κίνητρα του λαού. Ποιες είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που σπρώχνουν το λαό μπροστά και ποιες είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που τον κρατάνε πίσω. Αυτό είναι περισσότερο για να καταλάβεις. Γι' αυτό κάνουμε την ανάλυση, την κοινωνικοταξική ανάλυση του λαού. Ναι, okay. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Έγινε για χαρά. Τώρα εδώ πληροφορούμε ότι μια βάρκα με 110 βούλιαξε δίπλα στην Αλόνισο. Τους βρήκε ένας ψαράς. Όχι, Παναγία μου, αυτόν τον κόσμο, ρε παιδί μου, είναι φοβερό να μου και τους... Λοιπόν, ένας φίλος, ο φίλος από Γιάννης από το Λονδίνο, επειδή ακούει την εκπομπή και είναι γρήγορο και στους υπολογιστές, λέει: Ελληνογερμανική εταιρική σχέση. Στις 5 Μαρτίου 2010, η Ομοσπονδιακή Καγκελάριος Μέρκελ και ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου συμφώνησαν να ανανεώσουν, να επεκτείνουν και να εντείνουν την ελληνογερμανική εταιρική σχέση. Την οποία, παρεμπιπτόντως, οφείλουμε να πούμε ότι την ήθισαν μονομερώς οι Γερμανοί. Έτσι, βγήκαν μια ωραία πρωία και είπαν υπάρχει η ελληνογερμανική εταιρική σχέση. Μετά υπογράφηκε πρωτόκολλο ή σύμβαση, η οποία δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και στον Πρωθυπουργό τότε Παπανδρέου στις 5 Μαρτίου 2010. Και υπάρχει το ιστολόγιο της Γερμανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και στα ελληνικά και το κείμενο που αφορά την ελληνογερμανική σχέση. Βεβαίως, σχετικά με την παιδεία, εγώ προσωπικά το έχω διαβάσει από συνέντευξη στη ΦΑΣ, στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, στην εφημερίδα δηλαδή Frankfurter Allgemeine, που ήταν ο υφυπουργός παιδείας της Γερμανίας που μιλούσε για την ελληνική παιδεία και τον τρόπο που οι Γερμανοί θα την αλλάξουν. Έτσι, το έχω αναφέρει συγκεκριμένα. Νομίζω ότι έχουμε υπερβεί τα όρια μας. Είμαστε 4:15. Πιστεύω ότι θα να πω και τελειώνοντας κάτι για την
Το ότι παίρνω αφορμή από ορισμένες να κάνω μη γενικότερες πατρίες, μην το παίρνετε προσωπικά. Για το φίλο, ας πούμε, που ζήτησε την πηγή. Έδωσα την πηγή. Και βγήκε ο Γιουλιάνης από το Λονδίνο και έδωσε και την πηγή και τη μορφή και πιο συγκεκριμένα. Δεν το παίρνω συλλογικά. Δεν το παίρνω, παίρνω αφορμή για να πω για πράγματα τα οποία ξέρω και έχω ακούσει και μου στείλει επανειλημμένα. Δεν αφορά το συγκεκριμένο που ρωτάει. Mm-hmm. Εντάξει. Μην το παίρνουμε έτσι προσωπικά. Έλεος. Γι' αυτό και λέω, ακούστε λιγάκι πιο καθαρά το τι προσπαθώ να πω. Μπορεί να μην σας αρέσει, μπορεί να διαφωνείτε, κανένα πρόβλημα. Αλλά ο χλεβασμός είναι για εκείνους, για παράδειγμα, που δεν κάνουν καμία προσπάθεια ή μάλλον εξαντλούν την προσπάθειά τους στο διαδίκτυο. Πολλά από αυτά που λέμε είναι από μία γνώση μικρή, αν θέλετε, όσο και αν είναι αυτή, η οποία έχω αποκτήσει κυρίως από τα βιβλία και όχι από το διαδίκτυο. Σπάνια χρησιμοποιώ το διαδίκτυο ή σωστότερα χρησιμοποιώ διαδίκτυο για την καθημερινή μου ενημέρωση στο βαθμό και αυτό που μπορώ από συγκεκριμένες όμως πηγές, που τσεκάρω πάντα, γιατί έχω φτάσει και σε μια ηλικία που μπορώ πλέον να καταλάβω εάν αυτό μπορεί να σταθεί ή δεν μπορεί να σταθεί. Και ένα δεύτερο είναι από τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες που με έχουν βοηθήσει πραγματικά να αποκτήσω τη δυνατότητα να πρόσβαση, ας πούμε, σε μια βιβλιογραφία η οποία δεν την είχα. Και δεν είναι και εύκολο, ειδικά στις σημερινές εποχές, όπου θέλεις πολλά χρήματα. Όταν είχα δυνατότητες, μπορούσα και αγόραζα με μεγάλη άνεση. Σήμερα που δεν υπάρχουν οι δυνατότητες, για μένα είναι μια μεγάλη διέξοδος. Και τέλος, για τα νέα παιδιά ιδιαίτερα, από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει ξανά η σχολή του ΕΠΑΜ. Η σχολή του ΕΠΑΜ θα ξεκινήσει κατά βάση τρεις κύκλους. Ένας κύκλος που θα αφορά την κατανόηση της οικονομικής πραγματικότητας της Ελλάδας και της παγκόσμιας, που είναι για αρχάριους, δηλαδή για ανθρώπους δηλαδή, που θέλουν να καταλάβουν με πολύ απλό τρόπο τον τρόπο που θα πρέπει να, μάλλον το τι συμβαίνει στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια. Δεύτερο, ένα κύκλο που αφορά την πολιτική οικονομία ως επιστήμη, και εκεί θα μου την έχουν ζητήσει αυτό τον κύκλο έναν φοιτητές κυρίως οικονομικών σχολών, αλλά δεν είναι απαραίτητα να την παρακολουθήσει κάποιος. Μπορεί να την παρακολουθήσει κάποιος που θέλει να πραγματικά να εντρυφήσει στην οικονομική επιστήμη, σαν επιστήμη όμως, και όχι σαν ρετσέτες εγχειριδίου. Λοιπόν, και το τρίτο είναι τα ζητήματα της ιστορίας και πολιτικής, και θα υπάρχουν ταυτόχρονα σε συνεργασία με τον Πέδρο Λάγια, θα διοργανώσουμε μια περιπατητική σχολή, να το πούμε, ξενάγησης στους τόπους Αθήνας, όπου με τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει πάντα ο Πέδρο, να μάθουμε όλοι μας την κληρονομιά και κυρίως τη δημοκρατική κληρονομιά που κουβαλάει αυτή η πόλη στα ερείπια της και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό θα είναι καταρχήν η σχολή του ΕΠΑΜ μαζί με δυνατότητα, με την προοπτική κάποιων συνεδρίων, θα τα πούμε αυτά τα πράγματα στην πορεία, αλλά να ξέρετε ότι από τις 15 Οκτώβρη ξεκινάει ο καινούριος κύκλος, να το πούμε έτσι, της σχολής, και τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος όποιος θέλει και όποιος ενδιαφέρεται. Μην ανησυχείτε για βιβλιογραφίες και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει οι διαθέσιμες βιβλιογραφίες θα δίνονται από τους ηγητές. Αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα είμαστε πιο οργανωμένοι από ό,τι πριν και θα προχωρήσουμε έτσι λοιπόν, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το τρομακτικό έλλειμμα γνώσης που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Θα είναι και ψηφιακά τα βιβλία σε... Ναι, έχουμε μια τεράστια βιβλιογραφία, έχουμε πλέον οργανώσει μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία σε ψηφιακή βάση, πολύ μεγάλη, έτσι μπορούμε να διευκολύνουμε τον περισσότερο κόσμο να προσεγγίσει βιβλιογραφία, μια βιβλιογραφία την οποία ο ίδιος είναι δύσκολο να βρει ή κοστοβόρο, και φυσικά να δώσουμε τη δυνατότητα να μπορέσει να κατανοήσει τουλάχιστον, ρε παιδιά, να φύγουμε από αυτή τη ζωή ξέροντας γιατί, να μην είμαστε θύματα της. Κάτι που θα βοηθήσει το ΕΠΑΜ, μας λέει ο φίλος ο Γιώργος, είναι να εκπέμπει δύναμη. Δηλαδή ο Καζάκης που μιλάει να ακολουθούν
όπου μιλάει να ακολουθούν 500 άτομα. Ξέρω, έχεις πει ότι δεν θέλεις να συζητιώνται αυτά εκτός διαδικασιών. Απλά το αναφέρω. Μα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Μην το τρελαθούμε τώρα. Λέτε να μην. Δηλαδή να κάνουμε ό,τι κάνει ο Κουτσούμπας, ό,τι κάνει ο Μημαράκης, ό,τι κάνει ο Τσίπρας. Δηλαδή αυτό δεν κάνει. Δεν ακολουθεί μια κουστοδία ανθρώπων που είναι χειροκροτητές του. Μην το κάνουμε αυτό. Είναι άλλο πράγμα όμως, για παράδειγμα, να υπάρχουν κλιμάκια τα οποία να οργώνουν κυριολεκτικά ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό ναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει και να γίνεται. Μπορεί να παίζεις την καλύτερη κλασική μουσική, αλλά ίσως χρειάζεται να παίξεις ροκ για να καταστρέψεις τα ανακλαστικά Παυλόφ του Έλληνα ψηφοφόρου. Ναι, αρκεί να την ξέρεις. Ναι, εντάξει, άλλωστε και καμιά φορά όταν ο Καζάκης λίγο είναι πιο οξύς, ροκ παίζει εκεί την ώρα. Ναι, και μάλιστα έτσι... Χάρτο. Σε υψηλούς τόνους, ας πούμε, αλλά Βασίλης Παπακοσταντίνου, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, η 18η Πριμέρ υπάρχει δωρεάν για download στο Scrib, για την αναφορά που έγινε προηγουμένως, μας λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Μην ανησυχείς, φίλε Παναγιώτη, η βασική βιβλιογραφική, η βιβλιογραφία που είχαμε δώσει στην προηγούμενο κύκλο της σχολής του ΕΠΑΜ με 120 βιβλία ψηφιακά την περιέχει. Έχει μέσα από Πλεύρη μέχρι Μάρξ, γιατί οφείλουμε να ξέρουμε ακριβώς, να ξέρουμε να διαβάζουμε τα πάντα και να μπορούμε να αποστασιοποιούμαστε από τα πάντα, έτσι ώστε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί. Όχι με την έννοια της ουδετερότητας ή της αντικειμενικότητας, όλα είναι καλά, όχι. Αλλά αν δεν είσαι σε θέση με κριτικό μάτι να αναλύσεις αυτό που λέει ο αντίπαλος και το ξεφεύγεις από αυτό, όχι από τον αντίπαλο, αυτό που διαβάζεις και ξεφεύγεις με ρετσέτες ή με σφραγιθόλιθους, αυτός είναι φασίστας, ο άλλος είναι μαρξιστής, κομμουνιστής, οτιδήποτε, τότε είσαι χειρότερος από αυτούς. Είσαι απλά φλούφλης. Λοιπόν, να μάθουμε εκεί, λοιπόν, υπάρχουν τα διαλεκτά έργα του Μάρξ Έγγελς που περιλαμβάνονται το κείμενο, αλλά και ξεχωριστά η τριλογία για τη Γαλλία που είναι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία, η 18η Πριμέρ και δεν θυμάμαι το τρίτο τώρα, δεν μου διαφεύγει αυτό το τρίπτυχο. Όποιος δεν έχει διαβάσει ή όποιος διαφέρεται για Μάρξ, όποιος δεν έχει διαβάσει αυτό το τρίπτυχο στη σειρά του, δεν έχει πάρει μυρωδιά για το τι σημαίνει ταξική ανάλυση σύμφωνα και με βάση τον Καρλ Μάρξ. Δηλαδή δεν έχει πάρει ιδέα τι ακριβώς έχει, τι εννοούσε τουλάχιστον ο Μάρξ και πώς αποκτούσε γηγενή χαρακτηριστικά. Ο Μάρξ δεν έκανε μια ανάλυση αποστασιοποιούμενος από την κοινωνία και τη χώρα για την οποία έκανε την ανάλυση. Εκεί μας δείχνει ένα φοβερό δείγμα διεισδυτικής τομής της γαλλικής κοινωνίας της εποχής του, που δεν μπόρεσε κανένας Γάλλος της εποχής του να τη δώσει, ούτε ο Ουγκό που έγραψε για αυτή την εποχή, ούτε οποιοδήποτε άλλος μεγάλος φιλόσοφος ή διανοούμενος της εποχής. Είναι ο μαρξισμός, όχι μάλλον η σκέψη του Μάρξ που αποκτά ρίζες, ή αν θέλετε με τον τρόπο που απέκτησε ρίζες στη Γαλλία. Δηλαδή ήταν μια γηγενής ματιά, ίσως τότερα μια ματιά γηγενούς ανθρώπου. Δεν είναι μια αποστασιοποιημένη θεωρητική ματιά ενός θεωρητικού που θα την έκανε είτε για τη Γαλλία, είτε με τον τρόπο που ο Βαρουφάκης μιλάει για την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γκρινλανδία, την γη του πυρός, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα και πάνε λύσει και τα προβλήματα του Σύριου. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και αυτό δεν κατανοήθηκε ποτέ από τους μαρξιστές. Ότι για να μπορείς να καταλάβεις μια χώρα πρέπει να εμπλακείς αυτή τη χώρα. Δείτε τον πλούτο των γνώσεων για να κατανοήσετε, ας πούμε, πώς μπορούσε να καταλάβει και να εξηγήσει πράγματα τα οποία δεν ήταν μια απλή αναφορά στις εφημερίδες που βεβαίως παρακολουθούσε πολύ συστηματικά και γραφόντουσαν τη γενέση τους, δηλαδή την ώρα που γίνονταν αυτά τα πράγματα. Τη βαθιά γνώση της γαλλικής παιδείας, της γαλλικής λογοτεχνίας, της γαλλικής τέχνης, για να δώσει αυτό το ψυχογράφημα του γαλλικού λαού με όλη την πολυποικιλία του. Δείτε με πόση πλαστικότητα πιάνει τις δικές του έννοιες, τις έννοιες της τάξης και της ανάλυσης που κάνει, τον εκφυλισμό των τάξεων και πόσο οργανικά δένεται με τα αποτελέσματα τα πολιτικά. Είναι εντυπωσιακά αυτή η τριλογία, για μένα θεωρώ ότι είναι τόσο πολύτιμη όσο και το κεφάλαιο, για να καταλάβει κανείς
την πολιτική ή την κριτική της πολιτικής οικονομίας που ασκεί ο ίδιος ο Μάρξ. Όποιος δεν τα έχει διαβάσει, δεν έχει εντρυφεί σε αυτά τα πράγματα, απλά δεν ξέρει τι είπε ή τι αντιπροσωπεύει η σκέψη του Μάρξ. Είτε να την απορρίψει, είτε να πάρει ό,τι πιο δημιουργικό υπήρχε και υπάρχει σε αυτόν. Μας λένε ότι να κρατήσουμε λίγα λεπτά ακόμα, λέει κάποιος που προσπαθεί να πιάσει γραμμή από τις ΗΠΑ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα κρατήσουμε μέχρι τις 4. Δεν μπορούμε παραπάνω, να μας επιτρέψετε. Και δεύτερον, να πούμε ξανά ότι ψάξτε με όση δύναμη μπορείτε, ή μάλλον πώς το λέγει ο Winnie the Pooh, γιατί κάτι πολύ ωραίο λέει, σκέψου με το πιο σκεπτικό τρόπο που μπορείς. Τι είναι πιο γρήγορο, ένα πορτοφόλι ή ένα φακιόλι? Σκέψου λοιπόν, σκέψου με το πιο σκεπτικό τρόπο που μπορείς το τι συμβαίνει σήμερα, το τι πρέπει να γίνει, το τι πρέπει να γίνει αύριο, γιατί δυστυχώς πιθανά να αντιληφθείς ότι είσαι ο μόνος που σκέφτεσαι. Και όσο υπάρχει σκέψη, τι έλεγε το αρχαίο λατινικό ρητόν, με την ελπίδα βεβαίως. Του Σπύρο Σπέρο ήταν το ρητό. Αλλά για τη σκέψη αφορούσε, με την έννοια της σκέψης το έλεγε. Ναι, εννοείται. Και όχι με την έννοια μόνο το Σπύρο και το Σπέρο, δηλαδή την έννοια της αναπνοής του. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Έτσι είναι. Λοιπόν, να πούμε. Τι άλλο να πούμε? Νομίζω ότι κλείσαμε. Η Αμερική αργεί πολύ να πιάσει γραμμή, οπότε ναι, τώρα, τελευταία, θα δοθεί ευκαιρία στη επόμενη εκπομπή να επικοινωνήσει. Εντάξει, τώρα από εδώ και λοιπόν, πέρα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες, να το πούμε και έτσι τελειώνοντας αυτή την. Υπάρχουν πολλοί φίλοι που έχουν γραφεί στη βάση δεδομένων του ΕΠΑΜ, στη βάση μελών του ΕΠΑΜ, και που συνήθως το κάνουν μέσα από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα. Για να καταλάβετε, επειδή παραπονιέστε ότι δεν σας βρίσκουν οι ΕΠΑΜΙΤΕΣ, να ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, από τη στιγμή που γράφεται κάποιος φίλος ως μέλος ή φίλος ή μέλος του ΕΠΑΜ στη βάση δεδομένων που διατηρείται στην κεντρική ιστοσελίδα, που είναι το epamhellas.gr, αυτό το παίρνουν οι τοπικοί πυρήνες του ΕΠΑΜ και κινούνται. Αλλά εάν τοπικός πυρήνας τρέχει με το δημοψήφισμα, παράδειγμα λέω, και μετά με εκλογές, είναι λιγάκι δύσκολο να ανταποκριθεί και σε αυτά τα πράγματα, διότι μπορεί να χαθεί στην πορεία και η πληροφορία. Οργανώνουμε όσο μπορούμε καλύτερα την υποδοχή των νέων μελών, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Οφείλω να πω ότι έχει ανανεώσει πάνω από το μισό των μελών του ΕΠΑΜ. Δηλαδή είναι εντυπωσιακή εγγραφή που έγινε στην προεκλογική περίοδο και που συνεχίζεται ακόμη και τώρα αμύωτη. Λοιπόν, μην στεναχωριόσαστε, δεν υπάρχει κάτι, απλά είμαστε για τον όγκο των εγγραφών, αποδεικνύεται ότι ο μηχανισμός που έχουμε στήσει είναι ανεπαρκής. Και γι' αυτό θα ανταποκριθούμε. Και μην ανησυχείτε. Σίγουρα θα υπάρξει ο επαμήτης που θα σας πάρει τηλέφωνο κτλ. Μόνο που καλό είναι για όλους από εσάς, πέρα από το κινητό, και να δίνετε κινητό ή μάλλον να συμπληρώνουν και τη φόρμα που υπάρχει πλήρως. Όσο πληρέστερα συμπληρώνουν τη φόρμα, τόσο πιο εύκολα θα γίνει η εγγραφή, διότι μου λένε και τα παιδιά που διαχειρίζονται την βάση δεδομένων ότι πολλές φορές παίρνουν και δεν υπάρχει ανταπόκριση και όλα αυτά τα πράγματα και όλα αυτά τα οποία είναι όλα μέσα στη ζωή και δεν είναι ένα κατηγορείο καθένας των δεδομένων. Απλά λέω, εδώ είμαστε, όποιος θέλει να αγωνιστεί μην ανησυχεί, υπάρχει δουλειά για όλους και δεν υπάρχει θέμα. Απλούστατα, επειδή είμαστε και ζωντανός οργανισμός, και βεβαίως οφείλω να ομολογήσω ότι στις συνθήκες που έχουν προκύψει καταλαβαίνω πλήρως τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η ΛΑΕ τώρα,
Λαέν, πώς ακριβώς λέγεται, δεν ξέρω. Ναι, που ξαφνικά βρέθηκε. Εγώ πιστεύω ότι τους δίνεται μια τρομακτική ευκαιρία να αναγεννηθούν και να φύγουν όλα τα βαρύδια από πάνω τους, και από τον τρόπο οργάνωσης στον οποίο είχαν συνηθίσει και στον τρόπο του πολιτεύεστε που είχαν συνηθίσει, αυτό ανεξάρτητα από το αν θα συνευρεθούμε σε κάποιο, σε κάποιους αγώνες ή όχι, αν θα υπάρξει ευρύτερη συνεργασία. Έτσι αλλιώς εμείς τις πρωτοβουλίες μας τις έχουμε πάρει και θα τις πάρουμε και στο μέλλον. Βεβαίως δεν βρίσκουμε λόγο γιατί να συνευρεθούμε με την Ανταρσία, δεν βλέπω το λόγο. Είδα το κάλεσμα που κάνανε αυτοί μετά από το ένα διθυραμβικό νικήσαμε, αφού νίκησαν δηλαδή για 38η φορά ή μετά από το 38ο έτος που παίρνουν περίπου το ίδιο ποσοστό με τους ίδιους ψηφούς, νικήσανε. Δικαίωμά τους, είναι δική τους εκτίμηση, καλά κάνουν και την έχουν αυτή την εκτίμηση. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα όταν ο λαός μας πάει κατά διαόλου και η πατρίδα πάει κατά διαόλου. Δεν μπορούμε παρά να συμμεριστούμε την κατάσταση του ίδιου του λαού και φυσικά τις δικές μας ευθύνες του γιατί δεν μπορέσαμε να εκφράσουμε. Όποιος δεν αισθάνεται ότι είχε ευθύνες, είναι άμυρος ευθυνών, όπως μας λέγανε οι καθηγητές στο σχολείο. Λοιπόν, δεν μπορεί να βγάζει όμως καλέσματα συνεργασίας του στυλ όποιος είναι αριστερός και με βαθύ υπόθετο αριστεράς θα πρέπει να ανταποκριθεί. Η αριστερά με ταξικό υπόθετο. Λοιπόν, υπόθετο παίρνουν αυτοί που παίρνουν, είτε είναι εξ ανάγκης είτε γιατί βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πράγμα. Για όποιον ρωτάει γιατί δεν θα ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα, του λέμε για τον ίδιο λόγο που δεν συμμετέχουμε σε ιστορίες τύπου Αντίφα, δεν συμμετέχουμε και σε λογικές τέτοιες. Δεν θα χωρίσουμε εμείς. Ακριβώς. Διαχωρίζουν τον κόσμο. Τον κόσμο. Δεν θα μπούμε στις λογικές του ταξικού υπόθετου. Όποιος βολεύεται με υπόθετα, ας βολεύεται μια ζωή. Δεν θα πάρουμε εμείς από αυτά. Δεν πειράζει, μπορεί να μην πετύχει το ΕΠΑΜ να εκφράσει αυτό που πρέπει να εκφράσει από το λαό, αλλά εάν τουλάχιστον δεν θα βάλουμε το σίγουρο το χέρι είναι μας εμείς. Ότι δεν θα βάλουμε εμείς το χέρι μας να δολοφονήσουμε έτσι το λαό και την πατρίδα. Μπορεί να μην κατορθώσουμε να το εκφράσουμε. Και αυτό μέσα στη διαλεκτική της ζωής. Δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς ήμασταν που λέγαμε ότι η ιστορία δεν υπογράφει συμβολέα, αλλά από την άλλη δεν θα βάλουμε εμείς το χεράκι μας για να γεννηθεί ένας νέος κοινωνικός εμφύλιος στη χώρα μας. Είναι που είναι στα πρόθυρα, δεν θα το σπρώξουμε, να του ρίξουμε μια κλωτσά να πάει ακόμη παρακάτω. Εντάξει, τέρμα με τις συμμορίες, με τις πολιτικές συμμορίες. Με τον ίδιο τρόπο που δεν θέλουμε να έχουμε καθόλου σχέση με τις φασιστικές συμμορίες, το ίδιο δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με τις αντιφασιστικές συμμορίες. Το Χατζηγιάννης, όπως έλεγε εκείνος ο κακομοίρης της κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας, ο Χέγκελ, λέει που στη φαινομενολογία του πνεύματος έγραφε το εξής: αυτός που αδυνατεί να κατανοήσει τη μία έννοια, τι κάνει, προσθέτει επιθετικό προσδιορισμό. Ακριβώς. Λοιπόν, όποιος αδυνατεί, έλεγε ο Χέγκελ, να καταλάβει την έννοια Θεός, προσπαθεί να μιλήσει από τη σκοπιά του καλού Θεού και του κακού Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι είναι και οι αντιφασίστες. Είναι ο έτερο καθορισμός του φασίστα. Λοιπόν, ευχαριστώ, δεν θα πάρουμε από την ιστορία. Δεν μας αφορά, δεν μας ανήκει. Ανήκει στο περιθώριο της κοινωνίας και οφείλει να μείνει στο περιθώριο της πολιτικής. Μέχρι εδώ δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το... ο Εφήλιος πόλεμος στη Γαλλία, το βιβλίο του Μάρξ μας πληροφορεί, έτσι. Ταξικοί αγώνες, 18η Πριμέρ και ο Εφήλιος πόλεμος στη Γαλλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, που μου το θύμισες. Ή βλέπεις, ξέρεις, τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. ΕΠΑΜ καθημερινά. Αρχίζω και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και μια σοβαρή φθορά στα εγκεφαλικά μου κύτταρα. Μπορεί και να... Λοιπόν, ένας φίλος από το Cambridge, Massachusetts, λοιπόν, τελικά είναι ο φίλος που προσπαθεί να πιάσει γραμμή και τελικά δεν μπόρεσε,
Δεν μπορείς τα τελικά, μας λέει, να πιάσω γραμμή. Εγώ θα ήθελα να προτρέψω τον κόσμο να δει στο YouTube την ομιλία και τη σύντηση που έκανες στο Υπουργείο Ανάπτυξης προεκλογικά, νομίζω στις 16-17 Σεπτεμβρίου. Μόνο και μόνο από αυτή τη συζήτηση μπορεί κάποιος να καταλάβει ποιοι είναι γνώστες των πραγμάτων και ποιοι είναι άσχετοι. Βλέπε Τσίπρας και CIA. Λοιπόν, όχι ΣΥΑ, μην τον. Ναι, ναι. Το ΣΥΑ ήταν δικό μου. Τσίπρας και ΣΥΑ. Όντως, με εκτίμηση τέλειος. Η συζήτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δυστυχώς δεν εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν τους κακολογίζω προς Θεού, δεν τους κακολογίζω, διότι ξέρω ότι στο τέλος του ωραρίου και μάλιστα σε τόσο άχαρη και αχάρεστη δουλειά όπως είναι στο Υπουργείο, όπως είναι σε ένα Υπουργείο και μάλιστα στις μέρες μας, κατανοώ ότι έχουμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα να κάνουμε, οι περισσότεροι από εμάς, από το να καθόμαστε και να συζητάμε περί παγκόσμιας οικονομίας. Είναι λογικό να συζητάει για αυτά τα πράγματα αυτός που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι' αυτό το λέω. Εγώ δεν αδικώ τον κόσμο που έφυγε μετά τις ομιλίες και τις πρώτες δύο ερωτήσεις, γιατί η συζήτηση εξετράπη και λόγω Υπουργείου Ανάπτυξης, νομίζω. Πάντα σε τέτοια υπουργεία βρίσκεις και κάποιους ανθρώπους που δεν είναι το μέσο επίπεδο του δημοσίου υπαλλήλου, είναι κάτι πιο πάνω, είναι κάποια διδακτορικά εκεί άνθρωποι δηλαδή με τριβή, οι οποίοι προκάλεσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμένα μου άρεσε πολύ, γιατί ήταν από τις συζητήσεις που ξεφεύγουν από το στενό αυτό το εκλογικό ορίζοντα και δόθηκε έτσι μια οπτική, ας πούμε, στα πράγματα πολύ πιο ευρύτερη. Βεβαίως και εγώ σας προτρέπω να τη δείτε, εκτιμήστε εσείς τι είναι, τι μπορείτε να κρατήσετε και τι μπορείτε να κρατήσετε, αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, εγώ μπορεί να λέω βλακίες, το δέχομαι, στο Καζαφής μου το έχουν πει κατά δεκάδες πάρα πολύ και κατηδίαν και μάλλον κατηδίαν στο διαδίκτυο, γιατί δυστυχώς έχω τρομακτικό παρουσιαστικό για να βρεθούν αντιμέτωποι μου και να μου το αποδείξουν, αλλά κατανοητό. Αλλά ψάξτε να δείτε σε ποιους άλλους χώρους, ποιος άλλος κάτι και κουβεντιάζει μέσα στο μεσημέρι, στο καταμεσήμερο, με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και που κατά κανόνα είναι και υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Δηλαδή, γι' αυτό τους πήρε το κράτος στο Υπουργείο και τους έχει βάλει σε κάποιες τέτοιες υπηρεσίες. Γιατί έχουν τη δυνατότητα να έχουν στοιχειώδως επιτελική ματιά στα πράγματα και κουβεντιάζουν αυτά τα πράγματα. Ποιος άλλος το έχει κάνει? Και ενώ καταλαβαίνω το μέσο υπάλληλο που σου λέει, ρε φίλε, εγώ με τη δουλειά μου τι θα κάνω τώρα και αύριο πώς θα τα βγάλω πέρα με την τράπεζα, ιστορίες και όλα αυτά. Το καταλαβαίνω και αυτό. Αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο. Και μάλιστα με δύο τρόπους, ώστε, ρε παιδί μου, να μπορεί να. Άμα λες κάτι, μια τέτοια βλακεία η οποία καταγράφεται κιόλας και που τέλος πάντων όλες οι βλακίες του κόσμου σε μένα έχουν βρει, έχουν βαρθεί να τις βρούνε, κατανοητό και δεκτό. Αλλά κανένας άλλος δεν τολμάει. Δεν σας προβληματίζει? Δεν έχει τολμήσει κανένας. Ελεύθερη κουβέντα σε τέτοιο χώρο δεν τόλμησε κανένας να κάνει. Δεν τολμάει κανένας να κάνει. Και μάλιστα να γράφεται, ώστε να αναπτυχθεί μετά και να εκτιμήσει εσύ ότι βλακίες μας λέει ο τύπος. Είναι τυχαίο? Γιατί νομίζετε ότι γίνεται αυτό? Λοιπόν, με αυτά. Α, ο φίλος, ένας φίλος που μας πήρε από την ΚΟ είναι, και με αυτό να κλείσουμε. Κύριε Καζάκη, καλημέρα, καλησπέρα σας. Δεδομένου ότι ζω στην ΚΟ και είναι αδύνατο να προκλούσω τα σεμινάρια σας και δεν φαντάζεστε πόσο λυπάμαι γι' αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θα ήταν δυνατό να πάρω τουλάχιστον τη βιβλιογραφία που δίνετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τους δρόμους που ανοίξατε στη σκέψη μου και ελπίζω να συνεχίσετε την προσπάθειά σας. Η επίγνωση το πρώτο και δυσκολότερο βήμα. Ελπίζω τις απάντησες σας κτλ. Ακούστε τι γίνεται. Δεν ξέρω αν είναι ο φίλος που πήρε προηγουμένως από την ΚΟ. Και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Ναι. Απλά θα πω το εξής. Θα προσπαθήσουμε όλοι οι εισηγητές της σχολής, όχι μόνο εμού,
να πάμε σε όλη την και στην ΚΟ. Ξέρω, παιδιά, στην ΚΟ είχα πάει τώρα τελευταία, δεν πειράζει, και 10 άτομα, κρυφό σχολείο, ρε διάολε, και 10 άτομα, και 10 άτομα να ανοίξεις τα μάτια τους και τέλος πάντων να αναπτύξουν τις σκέψεις τους, καλό είναι. Σε αυτή τη μαυρίλα της κατοχής που έχουμε πέσει και της πνευματικής καθυστέρησης είναι μεγάλη ιστορία. Τουλάχιστον να έχεις και να λες ότι φεύγοντας από αυτή τη ζωή βοήθησες και 10 ανθρώπους να βγουν στο φως. Αυτό το φως, όπως το καταλαβαίνεις, στο μέτρο των δυναμένων σου. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και βεβαίως να μεταφέρουμε, θα μεταφέρουμε και τη βιβλιογραφία των σεμιναρίων. Δυστυχώς δεν μπορούμε να την αναρτήσουμε στο διαδίκτυο γιατί μπαίνει θέμα δικαιωμάτων. Αλλά όποιος έρθει από κοντά ή στην πρώτη δυνατότητα που θα πάμε και στην ΚΟ αλλά και αλλού σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα την έχουμε μαζί μας, θα μπορούμε να την δώσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Από Δευτέρα θα δούμε και θα υπάρξει, φαντάζομαι, δεν ξέρω εγώ, το Γιάννης που είναι ο επικεφαλής του ραδιοφώνου, του ηρωή, να δούμε πώς θα γίνει το πρόγραμμα, πώς θα διαμορφωθεί τελικά το πρόγραμμα του ηρωή. Ναι, ναι. Ώστε να το ανακοινώσουμε πλήρως. Και βεβαίως εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα, λοιπόν. Σταθμός η ροή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.